Αχ, express yourself. Τώρα μπορούμε να το παίξουμε άνετα. Σε όλο το Μουντιάλ δεν το βάλαμε. Ήταν για μένα το τούπελο του ΠΑΟΚ, του Nick Cave. Εντάξει, τώρα μπορούμε να το παίξουμε κανονικά. Για να μαρκάρουμε λίγο εδώ πέρα. Σωτήρη, καλημέρα. Έχετε την καλημέρα, Σωτήρη Δασκαλάτη. Καλημέρα, καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Τι Καλλικράτεια, τι Καλιφόρνια. Εδώ είμαστε. Ελπίζω να έχουμε σήμερα να πάει καλά η μέρα, γιατί είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα και ήδη από ό,τι βλέπω ξεπαρθενιάζουν τον 2.94. Θα το διαβάσω σε λίγο. Σε λίγο, γιατί γίνεται εδώ πέρα λίγο ένας χαμός. Είναι η Τρόικα στο λίμπερο της καρδιάς σου. Πάμε και σήμερα με Σωτήρη Δασκαλάκη. Ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης, πανέμορφο πρωινό. Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018. Πρόκλου και Ιλαρίου. Παϊσίου Αγιορείτου. Μάμαντος. Πανηγύρι σήμερα στον Άγιο Μάμα, Χαλκιδική. Παλιά είχα μια ιστορία, θα σα την πω ή σήμερα ή αύριο. Μια ιστορία που είχα εκεί πέρα στο βραδιά πανηγυριού με τον φίλο μου τον Νίκο τον Ψηλό. Σάβα και Επιφανίας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Φαντάζομαι θα έχει τρελό προσκύνημα σήμερα στο μοναστήρι. Δώσει σου ρωτή, ποιο είναι Αρτεμίσιος, Αρτέμιος, το μοναστήρι του Αρτεμίου, κάπως έτσι. Κάπως έτσι λέγεται. Νομίζω, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα δώσουμε, έχουμε και διαγωνισμούς. Βγάζει ο Χρήστος στα χαρτιά μου από την Τρόικα διαφημίσει τα λοιπά. Όσοι γουστάρουνε. Τι είναι? Αρσενίου, μπράβο ρε, Αρσενίου. Το ξεχνάω συνέχεια. Έχω πάει με μια φίλη μου εκεί και το ξεχνάω, ναι. Γιατί όλοι περιμένουν. Λοιπόν, όσοι γουστάρουν, Χρήστα, θα λίγο θα με αφήσει να πυροβολήσω σήμερα, άστο. Να πυροβολήσω για 5 ώρες. Καλό όμως. Εντάξει. Με είχε ο Ζαγόρας μέχρι τις 1.30 θες. Μέχρι τις 1.30. Και το μεσημέρι θα έχει για τον κόσμο που δεν ακούει. Θα με βγάλει πάλι, είπε. Θα βάλεις εσύ ένα θέμα δηλαδή και ένα θέμα εγώ. Από ένα θέμα θα βάλουμε. Βάλε από ένα θέμα. Το θέμα ένα είναι σήμερα. Το θέμα ένα σήμερα. Λοιπόν, όσοι γουστάρετε κρυοκολλιές. Φάτε τώρα ντάλα μεσημέρι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ναι, φιλαράκι μου. Έχει ξαναγίνει. Όλοι χθες νόμιζα κάνουν πλάκα. 6 το απόγευμα τελικώς. 6 το απόγευμα. Παιδιά, συγγνώμη, αν το θυμάται ξανά κάποιος, εννοώ από το 1978 και μετά. Τώρα το βάλανε 6. Ναι. Το Σάββατο 5 η ώρα ο μικρός τελικός, Βέλγιο-Αγγλία. Και την Κυριακή 6 η ώρα, Γαλλία-Κροατία. Αν το θυμάται κάποιος αυτό. Φίλε, το κάνανε για εμάς που θα πάμε για μπάνιο. Μετά το 1974, εγώ πάω για μπάνιο βασικά. Για να γυρίσω νωρίς στο σπίτι. Όσοι γουστάρετε κρυοκολλιές, φάτε κρυοκολλιά τώρα. Φάτε κρυοκολλιά. Λοιπόν, ζήσαμε χθες την Βαλκανική συνωμοσία. Πες τα Μαρία. Των συνεργατών των Γερμανών, των Κροατών και των Τούρκων. Θα το πεις. Ζήσαμε τη συνωμοσία, τη Βαλκανική. Των συνεργατών των Γερμανών στον Β' Παγκόσμιο. Και αυτό με το 6 ώρα είναι κατά τη πιτσαρία. Παρ' όλα αυτά, ο Μίστερ Γκολ θα δώσει κανονικά πίτσε την Κυριακή. 62, 85, 86. Επίτε το κάνουν, φίλε. Για να μην φάμε πίτσα Gold. Την Κυριακή. Αλλά ανοίγει ο Μίστερ Γκολ μία το μεσημέρι. Βέβαια. Άρα 62, θα 85, 86. Έχει, θα έχει έξτρα έτοιμη ιστορία στο Μίστερ Γκολ, έτσι. Έτοιμη ιστορία από τι 3. Μου στείλε δώρο χθε το βράδυ μια γλυκιά. Ναι. Και μου λέει. Στο βαθύλακο. Φάγατε που φάγατε την πίκρα. Στο βαθύλακο. Πάρε μια κλικιά. Εντάξει, αδερφός τώρα. Πάρε μια κλικιά, μου λέει, με μερέντα. Ναι. Σούπερ πίτσα για να κλικαθείς λίγο. Την έκανα πρωινό. Ωραία. Φάτε τώρα τη βλαχιά σα. Σα αφήνω. Ένα τέταρτο έχει, θα τα πει όλα μόνο σου. Φάτε τώρα του Γερμανού. Δώσε μια διαμάρτυρση σε λίγο. Φάτε τώρα του Γερμανοχωριάτε των Βαλκανίων με τι μπακέτε. Με την πακέτα. Ωραία είναι η μπακέτα. Φάτε του βατράχου. Με τους Γερμανοχωριάτες. Έτσι. Ναι. Ανοιχτή γραμμή μόνο για τον Τούρκο διαιτητή Τσουνέιτ Τσακίρ. Μόνο για αυτόν. Μόνο για αυτόν. Περιμένω ακόμη τις κίτρινες. Από το 21 του Λόβρεν, αν δεν δοθεί σε Άρης ΠΑΟΚ, ο Τσαλτίδης εδώ την επόμενη μέρα θα ουρλιάζει. Θα σου πω σε λίγο για Άρης ΠΑΟΚ. Τον έχει και παίζει όλο το μάτς χωρίς κίτρινη. Ναι. Στον Ρέμπιτς την περιμένω από το πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο και του βγάζει επιτέλους κάρτα στο 96 και φυσικά ο Ντάλιτς του λέει ευχαριστώ και μετά από 3 λεπτά τον βγάζει για να τον προστατεύσει. Να μου πει ο Τσακίρ, όταν ξαπλώνει κάτω στο δεύτερο μέρος της παράτασης, τρεις φορές ο Μάντζουκιτς και γίνονται 4 αλλαγές. Πού τα βλέπεις ρε αλήτη τα 4 λεπτά να δώσει την παράτηση, όταν ρε. Έχουν κρατηθεί 5 και 6 σε τουλάχιστον άλλα 4 παιχνίδια 4 λεπτά. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης κρατάς 2 λεπτά επειδή ο Στρίνιτς προς τιμήν του κάθισε κάτω 1 λεπτό ο άνθρωπος τον ημνό προς τιμήν του
ημνό και Λούκα Μόντριτς που βγήκε σχεδόν τρέχοντας τον ημνό και είναι ο Αργύρης ο Καμπούρης. Κάτω, τρεις φορές από δύο λεπτά. Ο Αργύρης ο Καμπούρης. Ο Καμπούρης στην νίκη όμως. Χίλια συγγνώμη στον ζητώ από τον Αργύρη Καμπούρη, συγγνώμη τον οποίο το γνώρισα κιόλας, φανταστικό παιδί. Ζητώ Αργύρη χίλια συγγνώμη. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Είναι κάτω, τρεις φορές από δύο λεπτά. Ο Μαγκουάιρ ουρλιάζει στη δεύτερη φορά. Πέντε μέχρι τώρα, του το δείχνει, πέντε μέχρι τώρα, του λέει ο Τσακίρ. Ναι, το ξέρω, ναι. Δείχνει το λόγο. Πού είναι τα τέσσερα ρεαλίτη και κάτι άλλο. Από το μικρόφωνο αυτό το 2010, από το μικρόφωνο αυτό υπάρχει ο γραφημένο. Πρόσεχε, γιατί το 2010 είχαμε φάγει 10 χιλιάρικα. Όχι, όχι, χρειάζεται καμία σχέση. Είχα ζητήσει, από τη United, την οποία υποστηρίζω, να διώξει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να μην του επιτρέψει να μπει ξανά στο νησί ούτε για τουρισμό. Περίμενε, εδώ θα σας πω εγώ. Λίβερπουλ, διώξε τον Λοβρέν! Σωστά! Όταν στο Πορτογαλία. Θα γλιτώσει με! 10 ή 6 ήταν Σωτήρη. Το 6, ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Σίγουρα, Αγγλία-Πορτογαλία. Δεν το ζήτησε ποτέ. Είχε φύγει. Ναι, τέλος πάντων, τη χρονιά εκείνη που είναι σε εμάς το ζητάω τώρα. Ήμουν στο άλλο ραδιόφωνο. Εντάξει, ήμουν στο άλλο ραδιόφωνο. Ωραία, ήμουνα. Στο Μήτρο την πόλη, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ζήτησα από το μικρόφωνο, το θυμάμαι, το έχουν κάνει κάποια παιδιά και σποτ. Είμαι, λέω, United. Διώξτε τον τώρα. Αν θυμάμαι καλά, είχαν μαζέψει 32.000 υπογραφές οπαδοί της United, Άγγλοι, να τον διώξουν από τον σύλλογο. Τον διώξαμε. Το ίδιο ζητάω και τώρα από τη Liverpool για τον ποδοσφαιριστή που τρώει ψωμί στο νησί και βρίζει τη μάνα του Ντελι Άλι δύο φορές με το σκηνοθέτη να ζουμάρει πάνω του τη μάνα του Ντελι Άλι. Γιατί τη μάνα? Όχι τον Ντελι Άλι, τη μάνα του Ντελι Άλι. Πίτσκου που είπε τι είναι. Και βρίζει και άλλους παίκτες της Αγγλίας. Και είναι διαρκώς εριστικός. Αν η Λίβερπουλ θέλει να επανορθώσει την αλητεία που έκανε. Να τον διώξει. Με το φιλικό 5 η ώρα με την Τσέστερ. Πάνω, στο ακριβώς ίδια ώρα, Σουηδία-Αγγλία. Μιλάμε για την αλητεία. Αν το έκανε αυτό ο ΠΑΟΚ, ο Τσαλτίδης την επόμενη μέρα θα είχε 8 ώρες εκπομπή. Θα σε πω τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να παίζει προημιτελικό. Ελλάδα, Μογγολία. Και ο ΠΑΟΚ να βάλει 5 η ώρα φιλικό με άλλο ελληνικό σύλλογο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Γιαννιτσά, ΠΑΟΚ. Στις 5 η ώρα, ίδια ώρα, ο Τσαλτίδης με το δίκιο του, θα ήμουν κι εγώ μαζί του, θα είχαμε 8 ώρες εκπομπή. Έχουμε προγραμματίσει, ρε φίλε, τα φιλικά μας για 4 χρόνια. Μιλάς σοβαρά, μωρέ. Έτσι είναι η Λίβερπουλ. Μιλάς σοβαρά, ρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Με την Τσέστερ φιλικό. Εδώ δεν τρέπε το ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό πάλι στη Λίγκα. Ήταν απέναντι από τον μεγάλο Άρη, ρε. Το έστειλε αυτό, ωραίο. Μπράβο. Μπράβο τον ήρωα τον Άρη. Μπράβο. Απέναντι ο μεγάλο Άρη. 12 ομάδες. Τι μα λέγανε, 6 πέφτουν, θα πέσετε. Ναι, θα με και ο Άρης ψήφισε υπέρ τη αναδιάρθρωση. Μπράβο τον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό πάλι μαζί. Τυχαίο. Ναι. Τυχαία, δεν είναι μαζί. Κάνει και την παντομήμα με, το, με τους δίκες των δύο χεριών. Τυχαία κολλητή, είναι, δεν είναι μαζί. Δεν μαζί ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Προέκυψε. Τυχαία ήταν μαζί πάλι. Και ποια είναι η δικαιολογία του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Για πες μου λίγο, ρε φίλε, τρελαθώ τώρα. Σωτήρη, εμείς αγωνιό. Θέλουμε το ποδόσφαιρο να είναι καλό και ανταγωνιστικό και θέλουμε να εκπροσωπείται και από την επαρχία. Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε. Με επιτρέπεις, εδώ είμαι μαζί τους. Γι' αυτό... Και εγώ δεν θέλω, και εγώ δεν θέλω 12, ρε φίλε. Sorry. Οι θειασότες του One Team One Πόλη νοιάζονται για το ποδόσφαιρο και την. Άλλο η ευρύτερη περιοχή. Εγώ ξέρεις τι λέω, ότι νοιάζονται. Νοιάζονται να έχουμε τις ομάδες για να κερδίζουμε. Γιατί αν παίζουμε μόνο με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Βρώμα! Δεν θα κάθονται να χάσουν ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Στο λόγο μου το είχα σκεφτεί αυτό. Σου μιλώ τώρα. Πρέπει να υπάρχουν οι Λεβαδιακοί, οι Πλατανιάδες. Οι Κέρκυρες, θα δίνουμε καναδανικό. Δεν το λέω για τον ΠΑΟΚ αυτό, γενικά το λέω. Ναι. Οι Λευκάδες. Οι Λευκάδες, όλες αυτές πρέπει να υπάρχουν, ρε φίλε. Γιατί αν παίξουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όλη η επένδυση που κάναμε στις ενώσεις. Τα ακούω, Σωτήρη. Δεν θα έχει καμία ουσία. Συγγνώμη, Σωτήρη, λες, για τους φίλους του Ολυμπιακού, τα λέω. Για τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Απαξιώνεσαι, κοιτάξτε. Για τον φίλο του Ολυμπιακού λέω, είναι δεν αυτό. Είναι, δεν. Οι Ολυμπιακοί που θέλουν να πιάσουν τις ενώσεις, αυτοί οι άλλοι ταράδες. Έτσι, πιάνουν τις ενώσεις. Δεν τρέπονται λίγο. Αν είναι δυνατόν, ενώ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται τέτοια πράγματα, ποτέ κανένας. Εμείς θέλουμε το τίμιο και το καθαρό ποδόσφαιρο μόνο. Μόνο τίμιο και καθαρό ποδόσφαιρο εμείς θέλουμε. Να ξέρεις, φίλε. Και ποτέ δεν πάω μαζί με τον Ολυμπιακό. Τώρα, αν τυχαίνει σε κάποιες. Συμπίπτουν οι απόψεις μας. Να ψηφίσουμε τον Ολυμπιακό. Αν όμως ψήφιζε ο Άρης μαζί με τον Ολυμπιακό,
Το ίδιο πράγμα. Ο Καρυπίδης ο Γάβρος. Γιουζουβάκι του Ολυμπιακού. Εσύ πες ότι δεν θα κάναν έτσι εκπομπές. Και ο φίλος μου Κωστής και όλοι. Σωτήρη, έκφρασε είδες. Ο Γιουζουβάκι του Ολυμπιακού. Τώρα που ο Άρης είναι απέναντι και στην αγκαλιά. Στη Λίγκα πάλι. Ο Δασκαλάκης μοιάζει να σε λυπάται. Ο Δασκαλάκης είναι φίλος μου. Όχι, μεταφέρω την έκφραση απλά στο πρόσωπό του. Τίποτα δεν κάνει ο Σωτήρης, απλά δεν αντιδράει. Και επειδή δεν αντιδράει, κατασκευάζεις εσύ μια fake, ώρα... μια fake αντίδραση. Δεν βλέπεις εκφράσεις τόσο ώρα. Δεν τον ενδιαφέρει, ρε φίλε. Θέλει να τελειώσει η βάρδιά του, να είναι πάει σαν... στην οικογένειά του. Σε γράφει στα παπούτσια του. Με βγάζει τώρα ο Σωτήρης και ψεύτη εμένα στον κόσμο. Ότι μεταφέρω ψέματα. Είναι ψεύτης. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να το ακούμε. New Order, World in Motion. Δεν το βάζαμε τόσο καιρό στο Mundial μέσα. Έχουμε δύο τρελούς διαγωνισμούς. Περιμένω σήμερα να πέσει ξύλο. Πρώτα όμως, το τραγούδι της Αγγλίας. Παρακαλώ όμως να πω κάτι, να πω και στο Θουβού κάτι και σε όλους τους άλλους. Ναι. Όπως ορθώς θέλετε. Γιατί και εγώ Αγγλία ήμουνα στο, στο Mundial. Ναι. Και ήθελα να το πάρει η Αγγλία. Ναι. Αλλά όπως ακριβώς θέλετε, σεβασμό. Από όσους κατά καιρούς βρίζουν την Αγγλία ναι. με διάφορες εκφράσεις. Ναι. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε τώρα μια ομάδα όπως η Κροατία και μια χώρα όλους ναι. φασίστες ή όχι, οτιδήποτε φα, άλλο. Όχι, είναι φάουλ αυτό εντάξει, που κάνει. Δεν το είδα καν. Ναι, πρόσελε. Λέει, καμιά 80 που... άτομα ήταν με τους φασίστες. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι, χαρακτηρίζουμε ναι, ένα ολόκληρο έθνος ναι. έτσι. Όχι, είναι... Επειδή ωραία. Πριν από 70 χρόνια. Προκύπτει θέμα εδώ. Απορία και τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Γιατί τόσο μίσος όλοι οι ουδέτεροι με τη μητέρα του αθλήματος. Θα σου πω γιατί. Για ποιο λόγο! Γιατί και εγώ και εσύ, πιο πολύ εσύ και λιγότερο εγώ, ναι. αλλά και όλοι όσοι υποστηρίζουμε την Αγγλία, ναι. τους πρίξαμε τα ούμπαλα. Καλά κάναμε. Γι' αυτό είναι η αντίδραση. Είναι το φυσιολογικό. Είμαι η μητέρα του αθλήματος ναι. και μετά από 1,5 αιώνα Μαρία μου, είμαι μια ένα βήμα από τη βρύση. Πρόσεξε, με τη στάμνα μου. Πρόσεξε. Με τη στάμνα μου στο χέρι. Μαρία μου, θα σου πω το εξής. Όλοι αυτοί που αντιδρούν είναι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο. Αυτό είναι. Και βρήκαν εντάξει. αντικίνητρο. Ωραία. Ναι, ωραία. Μηνύματα. Σε σένα. Γιατί δίνει πολύ ψωμί ο Θουβού. Ναι, και τον ευχαριστώ από καρδιά. Δεν θέλω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Βρε Αστέλη το παιδί είναι από τους σταθερούς που στέλνουν μηνύματα και με τρελαίνει. Να είναι καλά. Καταρχάς, με τη σειρά. Άμα δηλαδή στέλνει ναι. μηνύματα και μας λέει τέτοιους. Εντάξει, όχι, όχι. Δεν λέω τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο ο Θουβού. Δεν είναι τέτοιο. Ναι, εγώ εδώ είναι η ένσταση. Μόνο. Μη χάνε. Ότι δεν πρέπει να χαρακτηρίζει. Ναι, ψυχή μου. Ναι, ναι, Χρυσάνθη. Πάμε, διάβαζε. Κύριε Δασκαλάκη. Ο 294. Αυτό το μήνυμα με τη σειρά το διαβάζω, έτσι. Πρώτο είναι 294. Κύριε Δασκαλάκη, καλή σας μέρα. Θα ήθελα σας παρακαλώ να ακούσω εκείνο το τραγούδι από εκείνη την κοπελίτσα, την Σωσία του Κόλκα, που ήταν στην Eurovision. Ναι. Εκείνο ήταν Σερβία. Η Μαρία η Σεράποβα, κάπως έτσι. Ναι, ή ο ίδιο Κόλκας. Η αδερφή του Κόλκα. Το εκείνο, πριν το βάλω το quiz, μου το είχαν στείλει 5 άτομα. Εντάξει, είχε κάνει μια βόλτα στη Σερβία. Με τα γυαλιά. Θουβού, δίνω το τους διαγωνισμούς μας, ναι. γιατί είναι διαγωνισμάρες και οι δύο, και γλιτώνουμε πολλά λεφτά από τον κόσμο και ποιοτικά, και διαβάζουμε το μήνυμά σου. Λοιπόν. Και οι δύο είναι για απόψε, δύο διπλές προσκλήσεις. Και έχει δίκιο για αυτό που λέει στο ναι, πρώτο μήνυμα. Το δούμε. Γιάννης Κότσιρας στη Μονή Λαζαριστών. Α, ωραίος ο Κότσιρας. Δύο διπλές για απόψε, στα πλαίσια του φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα. Συνεργαζόμαστε με τον Μήνυμα, που είναι και εννοείται δίνει πιο πολλές προσκλήσεις. Να είναι καλά, καλημέρα και Άκη Σακισλόγλου. Δύο διπλές προσκλήσεις για Γιάννη Κότσιρα. Για απόψε. Και απόψε, προσέξτε λίγο. Κότσιρας. Για απόψε. Ναι, ναι. Ωραία. Ξεκινάει 9.30. Αυστηρά 9.30 στη Μονή, γιατί 12 και 1 έρχεται η αστυνομία. Επειδή είναι κατοικήσιμη περιοχή και είναι και το ξενοδοχείο απέναντι. 12 και 1 μετά πάμε Μακρόπουλο. Δηλαδή. Είμαι μπροστά, είχε έρθει η αστυνομία. Ναι, πάμε Μακρόπουλο μετά. 12 και 2 ήρθε η αστυνομία. Πάμε Μακρόπουλο σου λέω μετά. Αυτόν για κάποιο λόγο τον ψιλοπάω. Αυτό έπαιζε βόλεϊ στον Άρη. Στον Άρη. Είχε πάρει τίτλο, όχι. Τι? Τρεις διπλές, όχι. Το 97. Τρεις διπλές, ναι. Ήταν στην ομάδα του 97. Όχι. 12 και 1. Ο Σωτήρης γελάει. Όχι, Σωτήρη, βάλε ένα μακρόπουλο. Όχι, λέω ψέματα. Όχι, λέω ψέματα. Ακούσουμε λίγο, όχι, λέω ψέματα, ναι. Λοιπόν, Σωτό, βάλε. Τρεις διπλές προσκλήσεις ναι. για την πρεμιέρα ναι. της υπερπαραγωγής. Υπερπαραγωγής. Του Κρατικού Θεάτρου Ελλάδος. Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Που θα κάνει περιοδία φέτος. Είναι κατά τη Βόρεια Μακεδονία το Βόρειο Ελλάδος. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Ορέστης, το αριστούργημα του Ευρυπίδη, η τραγωδία του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του άρρωστου Παοκτσή, καλλιτεχνικού του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, Γιάννη Αναστασάκη, γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της πόλης μας, τεράστιος λατρεμένος Γιάννης Αναστασάκης, Ορέστης με τον Χρήστο Στυλιανού, από τα μεγαλύτερα νέα ονόματα στην υποκριτική μας, την Ιωάννα Κολιοπούλου που πήρε φέτος το Μέλλα Μερκούρι. Έχουν συγγένεια νομίζω. Νομίζω. Χρήστο Στυλιανού. Ιωάννα Κολιοπούλου. Δημήτρης Μορφακίδης. Μορφακίδης. Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Η Δάφνη πρέπει να είναι καλή. Ερωτευμένος μαζί της. Ωραία. Τι ξέρεις Λαμπρόγιαννη, ρε εσύ. Δεν ξέρω και αυτήν. Δάφνη Λαμπρόγιαννη, ρε εσύ. Σωτήρη, δύο ξένοι.
Όχι, είσαι το τέρι μου. Είσαι το τέρι μου. Ναι, είσαι το τέρι μου και άλλα πολλά. Την ξέρει τη Δάφνη Λαμπρόγια, δηλαδή τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Χρήστο Στέργιογλου, προσκυνώ. Ναι, προσκυνώ, τεράστιο Χρήστο Στέργιογλου, λατρεμένο. Και φυσικά Δημοσθένης Παπαδόπουλος και ο αγαπημένος Χριστόδουλος. Η μουρμούρα, ρε φίλε, θα πεις. Για να την καταλάβουν όλοι, θα πεις η μουρμούρα. Η μουρμούρα, μπράβο. Που είναι με τον ψηλό, ναι, πώς το λένε, τον, ναι, Αδιανό. Μπράβο. Μουσική Μπάμπης Παπαδόπουλος. Πολλοί σου τον ξέρετε από τις τρύπες. Τεράστιος Μπάμπης Παπαδόπουλος. Απόψε η πρεμιέρα θα γίνει χαμός με αγγλικούς υπέρτιτλους στο θέατρο Δάσους. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Με αγγλικούς υπέρτιτλους, τι εννοείς? Ναι, θα είναι από πάνω που να είναι υπέρτιτλοι. Γιατί αν του είχε κάτω στο πάτωμα δεν πρέπει να σηκωθούν όλοι να είναι 7.000 έτσι. Το αγγλικούς γιατί υπάρχει? Λοιπόν. Γιατί είναι ελληνικρατικό θέατρο. Γιατί πολλές φορές, ειδικά καλοκαίρι, πηγαίνουν και ξένοι. Και το χειμώνα στο Βασιλικό Θέατρο. Και έχει υπέρτιτλους στο θέατρο. Από πάνω, στα αγγλικά, ναι. Έχει πλέον στο θέατρο υπέρτιτλους. Δηλαδή μπορεί να ανέβει και αγγλικό έργο και να έχει ελληνικά. Για να έχω τη μαγεία του Κάρολ Ντίκενς. Είχανε προηγούμενη εβδομάδα. Για να έχω του Σέξπιρ τη μαγεία, να έχω το αγγλικό, ναι, κείμενο. Είχανε προηγούμενη εβδομάδα. Παίζει Λαμπρόγιαννη, ναι, και Παπαλιγούρα, ναι, παίζουν, ναι, αγγλικό. Ναι. Μπορούν. Δεν το ξέρω αυτό. Α, η Παπαλιγούρα, ναι. Η Παπαλιγούρα, ναι, συγγνώμη. Για ποιον άλλο παίζει? 12 και 1. Η Δάφνη. Να, ωραία. Λοιπόν, FM κενό. FM κενό. Όνομα επώνυμο οπωσδήποτε. Δίπλα γράφει live ή θέατρο. Ή και τα δύο. Έτσι και τα δύο, και ό,τι σου κάτσει. Είναι απόψε, αποστολή στο 54526, χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά, συμπεραβαίνουν ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του 45 του Θουβού. Κατέβα λίγο, Χρήσταθε. Κατέβα λίγο, το έχεις πάει εκεί. Εκεί. Διαβάζουμε το 294, έτσι. Πάμε τώρα στο Θουβού. Έρχεται σε 4 δόσεις. Καλημέρα. Έτσι τα έφερε η μοίρα τελικά. Για μένα χάνει το παιχνίδι ο Southgate. Όσο για αυτούς που πανηγύριζαν χθες το βράδυ στην καφετέρια που ήμουν, θα θυμάμαι αυτές τις σκηνές για το μέλλον. Είναι καλή καβάντζα. Επίσης, είναι οι ίδιοι που πιστεύουν ότι αν περνούσαμε τους φασιστοκροάτες. Λάθος. Λάθος. Θα ήταν η Ελλάδα στον τελικό. Για τέτοια χωριατήλα μιλάμε. Μόνο Αγγλία. We go on. Euro 2020. Ο τελικός θυμίζω είναι στο Wembley. Τα μάτς γίνονται σε 20 διαφορετικές πόλεις σε όλη την Ευρώπη, ο τελικός στο Wembley. Σε διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη δεν είναι μέσα. Το παλεύει κάτι για τη Λάρισα, για το Παθεσσαλικό. Δεν σώμα, έκανε γυπέδαρα. Αυτή... Ναι. Αυτή η ομάδα έχει πολλά να δώσει, λέει ο Θουβού. Έτσι. Και συνεχίζει. Ιστερόγραφο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά στην καφετέρια ήμουν μόνος μου και από την άλλη καμιά 80 άτομα με τους φασίστες. Άντε πάλι. Πού πάει αυτή η χώρα, τούτου την τρέλα μου? Λογικά, εδώ σε θέλω τώρα, μπράβο ρε σκύλε. Λογικά όλοι αυτοί παρακολουθούν και κροατικό πρωτάθλημα. Έλα να σ' αγκαλιάσω. Γιατί ρε φίλε? Έλα να σ' αγκαλιάσω. Όλοι οι Κροάτες έξω, ναι, παίζουν. Αγγλικό βλέπουν τον Λόβρεν. Όχι. Με τη Ρεάλ βλέπουν τον Μόντριτς. Τι όχι. Άρα περίμενε. Άρα βλέπουν. Ιταλικό βλέπουμε την Πεκτούρα τον Πέρισιτς. Άρα βλέπουν και δύο λεπτά την εβδομάδα. Ριέκα Ζάγκρεπ. Όχι, ρε φίλε, δεν βλέπω Ριέκα Ζάγκρεπ. Α, γιατί βλέπω αν δεις... τα αστέρια των, ναι, Κροατών στα άλλα πρωταθλήματα. Αν δει Ριέκα Δυνάμο Ζάγκρεπ, εγώ λέω θα χτυπήσει ένα σύνδεσμο. Άκου λίγο, λίγο. Εγώ που είμαι Αγγλία, με αυτά που γράφετε, θα πω μπράβο στην Κροατία στο τέλος. Το λεβαδιακό ΠΑΟΚ είναι 10 φορές πιο συναρπαστικό. Από πού? Από το Ριέκα Ζάγκρεπ. Δυνάμο. Εντάξει. Φίλε, η ΠΕ είναι στον τελικό και πριν από χρόνια ήταν στην τετράδα. Χρήσατε, συνεχίζει ο Θουβού. Ναι. Έτσι. Ιστερόγραφο 2. 2. Απαιτώ όλο το Anfield γιουχάρισμα σε αυτή την απάτη το Λόβρεν. Γιατί είναι γιουχάρισμα? Με το που παίρνει την μπάλα να πάει να παίξει στην Split ή στην Δυνάμο Ζάγκρεπ. Είσαι αδερφός. Η Λίβερπουλ πρέπει σήμερα το πρωί να τον βγάλει στον τάκο. Άρα πρέπει και ο Thierry Henry να εξωστρακιστεί από την Γαλλία γιατί είναι στο τεχνικό team του Βελγίου. Δεν έβρισε κανενός στη μάνα. Ποιος? Τους αγκάλιασε όλους. Ούτε ο Λόβρεν έβρισε. Είπε Πιτς Κουμάτερ. Δεν βρίσκει. Άμα σκάσει το μεμέ, σκάσει. Δεν βρίσκει αυτό. Ο Λόβρεν βρίζει τις μάνες των Άγγλων και ειδικά του Ντελιάλη δύο φορές. Του τις βρίζει και στα Λίβερπουλ. Όλοι αυτοί οι αλυταράδες. Και στα Λίβερπουλ τότε να του τη βρίζει. Έτσι. Όλοι αυτοί οι αλυταράδες που τους υποστήριζαν να τους έχουν και να τους χαίρονται. Επίσης, ναι, η Γουάντα σήμερα το πρωί πρέπει να μαζέψει, ναι, 10 κουβάδες ούρα. Τι μετά το μάτς γίνεται αυτό. 10 κουβάδες ούρα τον μετά Άγγλων, το μάτς. Των Άγγλων. Όχι των Άγγλων. Α. Όταν Σωτήρη βάλει New Order, μην το κάνουμε, το ξενερώνουμε σήμερα, άστο. Άλλη, από αύριο μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Από αύριο, ό,τι θέλει. Βάλε New Order, το Golden Mason για χαλή σήμερα. Ποιο?
Πού είσαι, ρε? Ρε. Ποιο είναι, μου? Η Γουάντα, όταν βλέπει τον Αργύρι τον Καμπούρη στο 117 η Γουάντα να κυνηγάει την μπάλα που του απέσει από αυτόν 60 μέτρα και αντιφτάνει στα 20. Μάτζουκιτς ημέρα, φίλε. Τον Αργύρι τον Καμπούρη, έτσι, που πήγε μέχρι και ημιτελικό Champions League να την ψηλιαστεί και να τα σκαλίξει λίγο. Και την άλλη την κοντή τη γριά την Πόντια. Που σκουπίζει το χορτάρι με το πισινό του. Ποιο λέει? Επίσης. Την παιχτάρα το Μόντριτς. Το σωσία του Κρόι. Την παιχτάρα αυτή. Στη φάτσα. Το παιχτάρα δεν είναι. Μα γι' αυτό είναι σωσίας του. Όταν. Έχει DNA Κρόι. Ναι, στο 118. Κυνηγάει την μπάλα στη χαμένη. Παίζω, ρε, φίλε. Να μην βγει πλάγιο. Φίλε, στη Ρεάλ παίζω. Να ψαχτεί λιγάκι. Μήπως και οι κυροζίνες πάνε και έρχονται. Να σου πω κάτι. Για την Αγγλία θα πεις τίποτα? Που από το 50 είμαστε ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι είμαστε. Που ο Χάρι Κέιν ήταν στο μάτς. Έπαιζε, ρε, ο Χάρι Κέιν. Έπαιζε, Μάρια. Έπαιζε, ναι. Πού, τον άκουσες σε καμία φάση? Να φύγουν, όχι, να θα τα πάω μετά στο μήνυμα. Ναι. Απάντησε μου λίγο, σε παρακαλώ. Αυτοκριτική θα κάνεις καθόλου? Ο Κέιν έβγαλε. Ωραία, ένα κομμάτι. Σωστά όλα αυτά που λες. Πες μου λίγο πού είναι εγώ η Αγγλία μετά το 50. Εγώ ξέρω ότι. Πες μου τι κάνει ο αστείος αυτός προπονητής με τα γυλαίκα. Αν δείξει την κίτρινη στον Λόβρε στο 21. Και στον Ρέμπιτ στο 41 παίζουν αυτοί οι δύο. Παίζουν αυτοί οι δύο με θηλιά στο λαιμό. Είσαι Πάο και Ηρακλής. Έτσι, ο Αλιταράς, ο Τουρκός. Είναι δυνατόν, βρε Σπάθα? Είναι δυνατόν, βρε, και δυο κίτρινες? Σε λέω Πάο και είσαι Ηρακλής. Είναι καθοριστικό. Απάντησέ μου. Είναι νοκάουτ παιχνίδι. Απάντησέ μου, τι είσαι? Είναι νοκάουτ παιχνίδι. Τι είσαι, Πάο και Ηρακλής? Είναι ντροπή για την Αγγλία, για τη Βασίλισσα. Για το παλάτι! Διάβαζε. Είναι ντροπιαστικό. Όχι, τα πλέω μόνος μου. Είναι ντροπιαστικό τα όσα λες. Αυτοκριτική. Τον γυλεκάκι αυτό που έβαλες για προπονητή. Τι λες, ρε 226. Ευτυχώς που δεν υπάρχει πλέον η Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία. Γιατί θα είχε σαρώσει τα πάντα. Από πόλο μέχρι ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι είναι υπερταλαντούχοι και με πολύ αθλητικά κορμιά. Συμφωνώ για αρκετά σε αυτό που λες. Είναι κάτι, έχει υγεία εκεί πέρα, όντως. 195 το ξέρω, ρε φίλε. Οι γυναίκες είναι μέσω όρο 1,90 οι γυναίκες τους. Ναι, εντάξει. Και πάντα ήταν πειθαρχημένοι και αθλητικοί. Ναι, αλλά μην τρελαίνεσαι κιόλας έτσι. Το πίτσκο μάτρε, ξέρω τι σημαίνει. Και όπως, να σου πω κάτι άλλο. Αυτό είναι μια έκφραση που τη λένε όλοι οι Σλαβόφωνοι. Ναι. Όπως επίσης λένε κατάλαβα. Και οι Λατίνοι. Ναι. Το πούτα τη μάτρε. Ναι. Μπράβο. Το λένε συνέχεια. Ωραία, να μην το λένε. Διώξ τον τώρα, Λίβερπουλ. Το είχα πει για τον Ρονάλντο. Μα το λέμε να τον διώξει 3 χρόνια τώρα η Λίβερπουλ. Τι νομίζει, περιμέναμε τον ημιτελικό? 3 χρόνια λέμε στη Λίβερπουλ να τον διώξει. Λοιπόν, μήνυμα τώρα του 507. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε τον speaker της ΕΡΤ, Γιώργος Χαϊκάλης. Μια χαρά ήταν ο Χαϊκάλης. Ο Χαϊκάλης, εσύ είναι, φίλε. Αυτό σου μεταδίδει το Γερμανία-Αγγλία το 2010 με τον γκολ του Λάμπαρτ που πέρασε. Εξαιρετικό ήταν. 1,5 μέτρο μέσα. Εξαιρετικό ήταν. Λέει ο ακροατής στο μήνυμά του. Από πότε έχει σύνδεσμο φίλων η Κροατία? Μάλλον είναι πρόεδρος αυτός. Εμετικός, ειδικά στη φάση που ο Ντελεάλη στο κόρνερ πέφτει και σηκώνονται απευθείας και το σχόλιο του είναι ότι το εκβιάζει. Ότι εκβιάζει. Λέει ο Αντώνης Κασάνδρου, ο παδός του ΠΑΟΚ. Αντώνη, κάθε μέρα που περνάει σε αγαπώ περισσότερα. Όλοι αυτοί εδώ η φουρνιά, μετά τον Διακογιάννη, δεν το σέβονται καθόλου και οργιάζουνε. Οι Χαϊκάλιδες. Όλη αυτή η νέα φουρνιά. Ο συνάδελφος έκανε εξαιρετική μετάδοση. Γιατί απλά είναι φερέφωνα των ιβυροειδών και γενικά των ταπεινοειδών. Δεν υιοθετεί η εκπομπή τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ρίτα, θεωρεί καλημέρα. Ότι είναι ότι είσαι ένα κομμάτι μιας ρατσιστικής έκφρασης που απλώνεται πάνω από την πόλη και την έχει και καταλάβει. Εκφράσεις όπως φασίστες, ιβυροειδοί και τέτοια δεν υιοθετούνται από το ραδιόφωνο και την εκπομπή. Αγόρι μου, παίζει Αγγλία-Κροατία και μου βάζουν διαιτητή Τούρκο. Και έχουν τέταρτο τον Κάιπερς και την προηγούμενη μέρα στο Γαλλία-Βέλγιο παίζει ο πάρα πολύ καλός Ουρουγουανός Αντρές Κούνα. Αντρές Κούνια, συγγνώμη. Κούνια. Βάλε μου τον Κούνια. Κούνια. Βάλε μου τον Κάιπερς. Κούνια μου τον Κούνα. Βάλε μου τον Ράντιτς. Το Ράντιτς. Α, και είναι Σέρβος, εντάξει, οκ. Okay. Θα κλωτσίσουν αυτοί. Η μητέρα του αθλήματος να μην έκανε τα έσχη το 66 με την Αργεντινή όπου ο gentleman. Δεν διαβάζεται η λέξη, λες. Ο gentleman. Αλλιώς ζητάς. Ράμσεϊ, θεός χωρέστονα, δεν άφηνε να αλλάξουν φανέλες στο τέλος και τους αποκάλεσε ζώα. Τους Αργεντίνους. Τι λάθος έκανε. Επί 90 λεπτά κλωτσούσανε. Και τους τραβάει, μην αλλάξετε, είναι ζώα. Αυτό είπε. Νομίζω ότι είστε η χαρά σήμερα των αντιάγγλων. Ναι. Η Γουάντα μαζεύει. Ο τρόπος που κλαίγεστε είναι εκπληκτικός. Ναι. Η Γουάντα μαζεύει κροατικά σπέρματα από τον
Έναν των Άγγλων. Λέει, ο Ερακλειδέας είναι αυτός, έτσι. Είναι μεγαλώνει παιδί αυτό. Και νομίζει ότι είσαι ΠΑΟΚ. Μεγαλώνει γιο αυτό. Είναι Ερακλειδέα και μεγαλώνει γιο. Μεγαλώνει νομίζει αγώρι, ότι, είσαι, ότι θα γράψει άρθρο στο Δημήτρη Μπίλα. Κάθε Πέρισιτς και καλύτερα, λέει το 402. Καλό. Ωραίο το γκολ του Μαλιούφα. Ο Μαλιούφα βάζει δύσκολο γκολ. Ο Μαλιούφα με τα σπηριά. Ο Μαλιούφα. Καλό γκολ βάζει. Good morning. Πού ήταν ο Ντελιάλη σε όλο το Μουντιάλ. Συχάθηκα χτε. Κάποιοι παίζανε με το σπαθί του και κάποιοι όχι. Κρίμα. Ο Χάρι Κέιν δεν υπάρχει. Ο Βάρντι. Μπαίνει σαν να μην μπαίνει. Ναι. Και πες μου σε παρακαλώ εσύ Μάριε, τι κάνει στην τελευταία φάση. Από είναι τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι κάνει ο goalkeeper, τι κρατάει. Ναι, με τον goalkeeper, ναι. Ναι. Πάει να φύγει είσαι μπροστά. Με 10. Ναι. Δεν ξέρω αν τον σταματάει ο Southgate. Εντάξει, αλλά ρε εσείς, μην τον ακούς, φύγε μπροστά. Τελευταίο λεπτό είναι. Είπες να φύγει ο Lovren, Ήμασταν για 6 λεπτά και έδωσε 4. Είπες, φύγε μπροστά. Είπες να φύγει ο Λόβρεν να τον διώξει. Ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος μιλάει στον Άλφα. Ναι. Είπες να φύγει ο Λόβρεν. Σωστά το είπες. Ναι. Είπες να φύγουν όλοι αυτοί οι Κροάτες από το χώρο του ποδοσφαίρου με, με τη Γουάντα και όχι με όχι τα διαλυτικά. Απλά η Γουάντα να μαζέψει σήμερα το πρωί 5 κουβάδες σούρα. Μπορείς να βάλεις σε ένα gate τον South Gate και να αλλάξει προπονητή ώστε η Αγγλία να αποκτήσει προπονητή. Γιατί η Αγγλία έπαιζε όλο το Μουντιάλ με το ταλέντο των παικτών της. Και η άλλη δεν μουσάρ... έκανε μία παρέμβαση σε ένα μάτς για να τη βοηθήσει. Μία παρέμβαση σε ένα μάτς. Δεν άλλαξε ένα σύστημα σε ένα μάτς. Δεν άλλαξε ρόλους σε έναν παίκτη σε ένα μάτς. Ήταν το ίδιο προβλέψιμος. Μετρημένα κουκιά είναι, εντάξει. Δεν είναι μετρημένα κουκιά είναι αυτή, ρε. Εσύ αυτή η 11 είναι. Το είπα θες ως αγόρα. Είτε, είτε ο Σωτήρης σου κατεβάσει. Καλά, ρε, είτε εσύ. Είτε ο αυτός ο The mother of football is. Όλοι κουκιά, πώς είναι τα κουκιά, ρε, στα αγγλικά. Μετρημένα κουκιά είναι και πώς είναι τα κουκιά στα αγγλικά. Συγγνώμη. Κατεβάζεις το bean. Bean είναι τα μπιζέλια. Τα φασολάκια. Black eyed bean στα μαυρομάνικα τα φασόλια. Τέλος πάντων, κάνει και ωραία το πώς είναι τα κουκιά. Ρε παλικάρι, τέλος πω. Το κουκί δεν θυμάμαι πώς είναι. Το κουκί και το ρεβίθι. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω, ρε Χρυσάφε. Στην Κροατία τι έχεις. The mother of football. Δεξιά Βρυσάλικο, αριστερά Στρίνιτς. Ρε, ποιος είναι χαφ στην Αγγλία. Που μου βγάζεις, βρε, άσχεται το Χέντερσον και μου βάζει τον Ντάιερ. Ο οποίος ανακουφίστηκε. Σου λέει, δεν εκτελώ πέναλτι αυτή τη φορά. Ναι. Αν το δεις, σωτήρι, και χάνεις όλο το κέντρο. Είναι ανακουφισμένος. Με την αλλαγή που κάνει, χάνει όλο. Το ήταν που ήταν ο χαμένο. Βασικός της τότε να μείνει ο άλλος, περίμενε. Στο γιούρο ήταν ο βασικός ο Ντάιερ. Το Ντελεάλη είναι βασικός. Δεν έβαλε το Χάρι Κέιν είναι βασικός. Δεν έβαλε τον Ιντζόγλου το Λευτέρι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ξέρεις ποια είναι η διαφορά της Αγγλίας σχέση με τα άλλα Μουντιάλ. Τι, σε αυτό εδώ. Σε αυτό. Και πήγε στα ημιτελικά. Σε τι θες αγωνιστικά. Μία είναι η διαφορά, μόνο μία. Σε τι θες. Δεν είναι την πίεση. Όχι, είναι μία. Μόνο μία είναι. Τι εννοείς. Είναι μία η διαφορά. Ότι ο τερματοφύλακας μέχρι χθες, μέχρι τον ημιτελικό. Πολύ καλό είναι. Αυτό λέω. Έβγαλε 5-6 πράγματα, 5-6 φάσεις που ο Χαρτ ή ο Σίμαν ή ο οποιοδήποτε άλλος ή ο Γκρόμπελαρ παρόλο που ήταν ο άλλος δεν θα τα έβγαζε. Ζιμπάμπουας. Λοιπόν, για τον Πίκφορντ. Χθες που είναι η μεγάλη του εμφάνιση. Ο Γκρόμπελαρ δεν έπαιξε εθνική Ουαλίας. Όχι, βρε. Όχι. Εθνική Ουαλίας. Ο Γκρόμπελαρ, όχι ποτέ. Όχι, ο Σάουθολ έπαιζε τότε. Όχι. Ο Νέβιλ Σάουθολ. Ο ίδια κοψιά με Αλέξη Κατσιαούνη. Το Κατσιαούνι, εγώ τον φωνάζω και τον φωνάζω ακόμη όπου το βλέπω. Γεια σου, Νέβιλ. Ωραία. Δεν έκανε λοιπόν. Δεν έκανε λοιπόν. Την μπάλα 50 φορές πίσω, τις 30 στο κακό του, στο δεξί, και δεν κάνει το μισό λάθος. Χίλια μπράβο. Και μόνο γι' αυτό, γιατί ο goalkeeper και εδώ φαίνεται. Ξαναλέω, η διαφορά σου με τις προηγούμενες διοργανώσεις ήταν ότι ο τερματοφύλακας σου είχε καλή απόδοση. Στα προηγούμενα δεν έβγαζε αυτά. Και αυτά είναι κρίσιμα, άμα δεις. Σε κάποιες αποκρούσεις που έχει κάνει έχουν κρατήσει την ομάδα μέσα στη διοργάνωση. Η δεν άλλη... παρουσίασε η Αγγλία, Μάριε μου, δυστυχώς, γιατί και εγώ Αγγλία είμαι, δεν παρουσίασε τίποτα. Η άλλη η Μουσάτη εκεί η δεξιά, πώς γλιτώνεις ρε πάνω στην κεφαλιά ρε Μουσάτη, πώς το γλιτώνεις εκείνο, ρε Μουσάτη Ρουφιάνα, την κεφαλιά του Στόουν σου πάει στο γάμα. Εσωτερή την είδες, γυριστή. Πώς τη γλιτώνεις εκείνη, ρε Μουσάτη Ρουφιάνα της Ατλέτικο, που και εσύ προκαλείς κλωτσάς και βρίζεις. Εσύ φίλε, έχει δοκάρει η τέτοια. Η Κροατία. Το δοκάρι εκείνο τι είναι, ίδιο, ξεσωτήρι. Βάλει και δες το τώρα στο δοκάρι. Χρήστε, βάλτε τώρα. Τι να δω. Παράταση Γερμανία-Αγγλία το 90. Δες το. Ο Γόντλ από εκείνο το σημείο διαγώνιο συρτό, κάτω εκεί, ρίζα αριστερή δοκού. Βάλτε τώρα. Ίδιο. Λέω αυτό είναι σημάδι, το πήραμε.
Μας χρωστούσε η μοίρα. Ίδιο από εκεί ο Γόντρουπ τους αδειάζει, τους Γερμανούς, διαγώνει ο αριστερό και τότε συζητούσανε από την επόμενη σεζόν να μπουν τα περιστρεφόμενα δοκάρια. Και έχει αφιέρωμα το όν στο γαλλικό, επόμενο τεύχος, το έχω στο σπίτι. Αν το δοκάρι ήταν περιστρεφόμενο, θα είχε μπει γκολ. Το έχει. Κανονικά. Χτυπάει μπάλα στη ρίζα και βγαίνει λίγο πάει προς τα έξω. Αν ήταν περιστρεφόμενο, ήθελε να κάνει ο τότε Πλατινί, ποιος ήτανε, να τα κάνει περιστρεφόμενα τα δοκάρια. Γενικά, σε όλο τον κόσμο. Να το ξεκινήσει από το παγκόσμιο. Περιστρεφόμενα. Ναι. Να γυρίζουν, ρε παιδί μου. Οπότε. Καλά, τελείως χαζό, εντάξει. Τραγικό. Τα θεωρώ αυτά χαζά. Δεν υπάρχει. Το περίμενα, ρε φίλε. Ήμουν 195, το διάβασα έτσι το, για το Pitch Club Matter, το διάβασε, ναι, τι σημαίνει και τα λοιπά, είναι η πιο γνωστή, το ξέρουμε, εντάξει, okay. Να είσαι καλά 195. Ο 660, το περίμενα ρε φίλε, με αποστόμωσες, με αποστόμωσες 660, διαβάζω το μήνυμά σου όπως το στέλνεις. Βλέπουμε Premier League για τους ξένους παιχταράδες. Νομίζετε ότι επειδή είναι δυνατό το πρωτάθλημα, είναι δυνατή και η εθνική με παίκτες επίπεδου L, εκεί πέρα κόβεται. Λοιπόν, στείλε τη συνέχεια. Φίλε, δεν βλέπεις τους ντόπιους παιχταράδες. Επίσης, μίλα λιγάκι, μίλα με τον ίδιον, αν δεν έχεις διαβάσει συνεντεύξεις του Ισπανού παιχταρά, στον οποίο υποκλίνομαι κάνω γαργάρες, Νταβίντ Σίλβα, τη City. Μίλα με τον Βλάκα Πορτογάλο, πρώην ποδοσφαιριστή, τον Ντέκο, που είπε, εγώ δεν κάνω για εδώ, εδώ τρέχουνε, πηδάνε και κλωτσάνε. Προς τιμήν του, η μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη, ο Ντέκο, που στην Τζέλσι δεν το θυμάται ούτε η μαμά του πλέον. Μίλα με τον Μπόατεκ. Βασικό εθνική Γερμανίας, που στη Σίτι γελούσε όλη η κοινωνία. Και να σου πω κάτι 660. Μίλα βασικά με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον οποίο χθες το πρωί ύμνησα, τον προπονητή του Βελγίου, τον Ισπανό, ο οποίος... Σε αυτούς βγάζω το καπέλο μου, μαυριδερός με ένα τόνο φρύδια, πήγε στην Αγγλία αρχές του 90, λέγανε όλοι ότι θα αντέξει ένα μήνα, έκατσε 12 χρόνια ως ποδοσφαιριστής, σε μια Αγγλία που ακόμη τους ξένους τους βλέπανε με 1,5 μάτι, τον αγάπησαν παντού όπου και αν πήγε, επί 12 χρόνια, έπαιξε μπαλάρα, έτρωγε κλωτσιές και δεν μιλούσε και είναι πιο βρετανόσκυλο από βρετανόσκυλο. Σε τέτοιους Ισπανούς και Πορτογάλους υποκλίνομαι και κάνει δηλώσεις, αν το βλέπεις στο παγκόσμιο, μόνο στα αγγλικά, με σχεδόν κόκκινη προφορά. Τα είπα και χθες αυτά το πρωί, 6.60 αγαπημένα μου. Και αν δεν σβήσεις τον να μιλήσουμε μετά. Και δεν λέει World Cup, λέει World Coupe. Ο μεγάλος Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, με το επιτελείο του γεμάτο Βρετανούς, με εξαίρεση τον Ανρί, Ουαλούς και Άγγλους. Δεν έχω πρόβλημα. Οι ξένοι που επιβιώνουν στο αγγλικό γίνονται Βρετανοί, αγαπητέ 660. Γι' αυτό και είναι πρωταθληματάρα. Και επίσης, γιατί όλος ο πλανήτης βλέπει Championship? Για τους ξένους που παίζουν στο Championship. Γιατί δεν μπορεί να βάλεις ούτε ένα ευρώ και να είσαι σίγουρος. Στο πιο σίγουρο μάτς. 660 βλέπω αγγλικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Leeds United, η μεγάλη λευκή αγάπη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, απουσιάζει εδώ και 15-17 χρόνια μεγάλη κατηγορία και έπεσε, ξέρεις πώς, 6-60. Με ποιο μάτς έπεσε, θυμάσαι? Τελευταία αγωνιστική, Κυριακή Ηλιόλουστη, παίζει με την αδιάφορη Μπόλτον. Και θέλει φίλος μου ο Αριανός, με πολύ χρήμα, να βάλει λεφτά στο διπλό της Λίντς. Μου λέει είναι αβαβά. Του λέω μη βάζεις. Μου λέει θα βάλω. Του λέω μη βάζεις. Με ακούει και δεν βάζει. Και στο 10ο λεπτό περίπου η Λίντς κάνει το 0-1 και έρχεται και μου βρίζει το σπίτι. Το μάτς πόσο έλξε, θυμάσαι, αγαπητέ 660. 4-1 η αδιάφορη Μπόλτον. Εγώ θυμάμαι ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και επειδή ζεσταίνομαι, χρειάζομαι ένα κλιματιστικό και δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Θα πάω σε ένα κατάστημα MediaMarkt ή μάλλον καλύτερα θα μπω στο MediaMarkt.gr, θα αγοράσω το κλιματιστικό με τιμές εκπτώσεων. Και επειδή στη MediaMarkt μπορείς να έχεις τα πάντα όλα. Όταν τα ζητήσεις και μπορείς να έχεις και εγκατάσταση από εξειδικευμένο συνεργείο, θα έρθουν και να μας το περάσουν κιόλας. Έτσι θα είμαστε σίγουροι πως το κλιματιστικό θα πιάνει το maximum της απόδοσης. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Mart. Μαζί μας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η βασιλική ρετσίνα που θα πρέπει να πιούμε πολύ με τον Μάριο
για να ξεχάσουμε αυτά που μας έκαναν οι Κροάτες χθες το βράδυ. Η ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση, ακόμα καλύτερη και πιο δροσερή τώρα το καλοκαιράκι, παγωμένη με μεζεδάκια, ό,τι πρέπει. Βασιλική ρετσίνα από τη Μεσημβρία, εινοποιητική τηλεφωνάκι για παραγγελίες 713-981 παραγγελίες. Αν έχετε εστιατόρια, ταβέρνες κτλ. Μην πάρεις και επίσης φερεμένο μπουκάλι κτλ. Στο σπίτι. Βέβαια. Μην ξεχνάς, δύο διπλές Γιάννης Κότσιρας απόψε, τρεις διπλές Ορέστης η πρεμιέρα, Παραστασάρα με Ιωάννα Κολιοπούλου. Λοιπόν, είναι απίστευτα. Τρελή συμμετοχή σήμερα. Τρελή συμμετοχή μηνυματική. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε με Δασκαλάκι, με Τσαλτίδη, κανονικά Τρόικα, Τσορμπατζόγλου δεν υπάρχει εννοείται. Και φυσικά είναι κοντά μας η Media Markt. Εκπτώσεις και αφημερών παράδοση. Οι τιμές Media Markt, το ξέρεις καλά, είναι χαμηλές όλο το χρόνο. Σκέψου τι έχει να γίνει τώρα στις εκπτώσεις. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσουν. Τώρα είναι ευκαιρία να πάρεις λάπτοπ, smartphones, tablet, λευκές συσκευές, φωτογραφικές μηχανές, καλοκαίρι είναι τώρα, και ό,τι άλλο θες σε αχτύπητες τιμές από τις αχτύπητες εκπτώσεις Media Markt. Α! Και κάτι άλλο. Αν βιάζεσαι να απολαύσεις τις συσκευές σου με την υπηρεσία αυθημερών, παράδοση έρχονται στην πόρτα σου την ίδια μέρα. Κάνε τώρα τις αγορές σου από τα καταστήματα Media Markt και από το mediamarkt.gr και παρέλαβε με τον τρόπο που θέλεις. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, Media Markt. Τώρα που είναι πιο χαμηλά, δεν βάζει να είναι πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Τι είναι αυτό, Άντζη Σαμίου είναι αυτό. Εκεί που καίγομαι πολύ. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Δύο διπλές προσκλησούλες Γιάννης Κότσιρας απόψε στη Μονή Λαζαριστών. 9.30 ακριβώς πέρα από την Αγγλία. Και τρεις διπλές προσκλήσεις. Ορέστης, η πρεμιέρα απόψε. Τεράστια παραγωγή από το Κρατικό Θεατρικό Ελλάδος. Με Χρήστο Στυλιανού, με Ιωάννα Κολιοπούλου, με Δάφνη Λαμπρόγιαννη, με Δημήτρη Μορφακίδη, με Χρήστο Στέργιογλου, με Δημοσθένη Παπαδόπουλο. Θα κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα και αργότερα και εξωτερικό προφανώς. Ορέστης του Ευρυπίδη. Τρεις διπλές προσκλήσεις απόψε στο Θέατρο Δάσους. Ξεκινάει στις 9.30. Μαζί μας η Ρεγκίνα, ήδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr, να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα και να τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Δύο θέματα έχουμε σήμερα. Ένα, το τι έγινε χθες στο Αγγλία-Κροατία και όλα αυτά που είπε ο Μάριος. Δεύτερον, αυτό που έθεσα εγώ ως θέμα που δεν υπάρχει πουθενά, ανοίγουμε γραμμές κανονικά. Που δεν υπάρχει πουθενά σήμερα βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, σε κανένα πρωτοσέλιδο, σε κανένα για τις αδικίες αυτές που έχουμε εδώ πέρα πάνω, ότι χθες ο Άρης που θα έπεφτε και καλά και θα πάλευε γιατί έξι θα πέφτουν και όλα τα υπόλοιπα που λέγανε, ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης, ενώ ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό ψήφισαν κόντρα στην αναδιάρθρωση. Γιατί, για το καλό του επαρχιακού ποδοσφαίρου, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Δύο θέματα έχουμε λοιπόν σήμερα. Και πώς γίνεται, ρε παιδιά, πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ψήφισαν τα ίδια. Αυτοί οι εχθροί, αυτοί που παντού μαλώνουν. Πώς γίνεται. Πάλι το ίδιο. Εγώ θέλω να πω ότι που εστιάζω εγώ για το θέμα το άλλο. Έτσι, αυτά το, ναι, το λέει ο Χρήστος. Αυτή η Αναστασία είναι η δικιά μας. Που είναι εδώ μέσα. Και την έχετε κόψει εδώ. Τι. Η Αναστασία αυτή είναι η κοπέλα από εδώ. Όχι, η δικιά μας καλύτερη. Sorry. Είσαι εσχρός. 23-10-2-87-8-8-8. Ναι. Περιμένουν δύο, Μάρια. Σε ένα Μουντιάλ που βλέπουμε φουλ καθυστερήσεις. Πώς χθες. Μόνο με τον Αργύρι τον Καμπούρη της Κροατίας να είναι εξαπλωμένος. Τρεις φορές κάτω από δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε τέσσερα λεπτά. Μάρι, τέσσερα έχουμε δεν δίνουν ούτε στο 45 λεπτό. Στα μισά ματς έχουμε δει έξι λεπτά καθυστερήσεις και πέντε. Και δίνει μόνο τέσσερα. Στο 45 είναι λεπτό. Κάτω ο Μαντζούκιτς τρεις φορές από δύο λεπτά. Ο Μαντζούκιτς τόση ξεφτυλίση. Ο Καμπούρης της Κροατίας. Τέσσερα λεπτά, Μαρία, είναι έτσι, πάρα πολλά για παράδοση. 10 κουβάδες ούρα πρέπει να μαζέψεις εσύ, Ασλαμά, που Μαρία, σε κατούσαν οι Κροάτες. Τα τέσσερα λεπτά σε κανονικό, ναι, δείξεις πόσα λεφτά είναι. Άντε λούσουμε αυτά, μπας και βγάλεις μαλλιά. It's coming home. Guess not, I guess not, lads. Ωραία, lads, άκου λίγο. Τα τέσσερα λεπτά στα 15 καθυστέρηση, ξέρεις πόσα λεφτά είναι στην κανονική τέτοια. Είναι στο 45 λεπτό 12. Χρυσανθέ, στο δεύτερο μέρος. Είναι στο 45 λεπτό, σαν να δώσει 12 λεπτά να σηκώσει. Είναι ηλική εντολή λεπτά να δίνουν πολλές καθυστερήσεις. Πολλές είναι τα τέσσερα. Δεν είναι πολλές, γιατί γίνονται μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλλαγές και ο Καμπούρης, και ο Καμπούρης ο γέρος είναι κάτω τρεις φορές από δύο λεπτά. Είσαι ΠΑΟΚ. Τα κρατάς αυτά. Είσαι ΠΑΟΚ. Έτσι, είσαι και είμαι καρά Ηρακλής. Είσαι ΠΑΟΚ. Okay. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, όσοι ΠΑΟΚ μιλάτε να είστε περιεκτικοί, είσαι και ΠΑΟΚ σύντομοι. Είσαι ΠΑΟΚ. Θέλει να μιλήσει πολλοί κόσμος. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Ξύπνα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Σε περίμενε.
Σε περίμενε να βγει. Καλημέρα, και... Μάριε Τρίπιερ Ασλαμά. Πεχτάρα. Ποιο είναι, ο Τρίπιερ. Ο Κώστας. Ποιος λοιπόν, ο Ρωσόφιλος. Ο γέρος ο Μάντζουκιτ σας κάρφωσε και όταν λέτε coming home. Εσύ σε ξέχασα να φύγει από την αρχή που πήρα. Τι σημαίνει το coming home. Περίμενε να αποκλειστεί η Αγγλία. Δεν μου λες. Έλα. Τι σημαίνει το coming home. Γυρνάει στο σπίτι του το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν εννοούνε. Ναι. Ποδόσφαιρο ποιος έπαιξε. Ορίστε. Ποιος έπαιξε χτες ποδόσφαιρο. Όλοι και το Μαρόκο και την Ισία όλοι παίξαν. Ποιο Μαρόκο ρε χτες σου λέω χτες. Ποιος έπαιξε ποδόσφαιρο. Ακόμη και η Ρωσία με τη Σαουδική Αραβία κάτι έπαιξε. Μπήκε μια ομάδα μέσα και σας το δεύτερο ημίχρονο. Σας πάτησε. Και στην παράταση και σας πάτησε ρε φίλε. Δεν μου λες Κώστα. Μήπως είσαι και εσείς αυτούς που διώχνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα τους κατασκόπους. Ο Τουίτη που έχετε στο τέρμα δεν παίζει ούτε στην Παναχαϊκή. Ο Τουίτη στο τέρμα. Μήπως είσαι καμιά απέλαση από τη χώρα κι εσύ. Ο Βόκερ, κοίταξε, απέλαση θέλεις εσύ που είσαι φιλόανδρος, τέρμα, είμαι εγώ, ναι. Και δεν είσαι κατά της Ελλάδος, ρε φίλε. Ο Τσίπρας τη γύρισε τώρα, είναι με τους Γερμανούς, τους Άγγλους. Είπε φασίστες τους Κροάτες. Ντροπή. Έτσι. Ντροπή. Και οι δικοί σου οι Ρώσοι κάναν τον Βίντα, τον μαυλακό Βίντα, τον κάνανε μαύρο πρόβατο. Οι Ρώσοι τον γιουχάρανε χθες. Δεν το άκουγες. Δεν το άκουγες. Α, είσαι και κουφός. Οι Ρώσοι χθες, γεια σου Σωτήρη, οι Ρώσοι χθες δεν άκουγες τι κάνανε τον Ντομαγκόη Βλίντα που τον κοτιουχάραν οι Ρώσοι. Καλά το ξεχύθηκαν. Αλλά το άκουγες. Ποια ομάδα υποστήριζαν οι Ρώσοι όμως. Πού να ξέρω ρε φίλε, τι με νοιάζει. Για άκουσε λίγο εκεί στα γκολ και σε αυτά. Σε τα Κροατία ήταν, μόνο σε αυτό να ξυρίζανε. Λογικό είναι, αφού το 45 θα έπαιρνε ο Τσόρτζ μέσα. Ναι, ναι. Αλλά αυτός αναμίχθηκε εκεί που δεν πρέπει, κατά ναι. Όλες, δεν το ωραία, περιμένουν άλλοι τέσσερις Κώστα, σε λατρεύω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, το ξέρεις. Στην είχα πρόμο. Σ' αγαπώ. Επόμενη γραμμή, τέσσερις περιμένουν, γίνεται χαμός, καλημέρα. Πουλάει η Αγγλία. Πουλάει η Αγγλία. Αλλιώς με την Κροατία. Στο ίδιο περίπτερο είσαι. Φάρτε τώρα την πατάτα την Κυριακή. Βάτραση εναντίον γερμανοχωριατών Βαλκανίων. Πάμε. Ο Ιτούν είναι αυτή. Ναι, καλημέρα. Την είχες πρόμο. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ξύπνα, φίλε. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κώστας Άρης, μιλήσαμε και χθες. Α, ο παθός του Άρη. Πάμε ρε Κώστα. Χρήσατε, η Αγγλία δεν διεκδικεί σήμερα την Κυριακή το Μουντιάλ για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, γιατί έκανε σε ένα παιχνίδι χθεσινό όλα τα λάθη μαζεμένα. Όσα έκανε στα προκριματικά και στους ομίλους και στα υπόλοιπα παιχνίδια τα έκανε μαζεμένα. Λάθος πάθες, λάθος έντρες, κακά μαρκαρίσματα. Όχι, και με την Κολομβία. Και με την Κολομβία έκανε λάθος, αλλά δεν το πλήρωσε. Το βαρόμετρο ήταν η Αγγλία. Η Κροατία έκανε το παιχνίδι που ξέρει να κάνει. Και μπράβο, κάνει πολύ μπράβο. Καλά και έχει παιχταράδες. Μπράβο. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική ουσία. Η Αγγλία δεν έπαιξε καλά. Μπράβο. Το βαρόμετρο, το είχε... μπράβο. Αυτό το βαρόμετρο ήταν η Αγγλία. Την Κροατία την ξέραμε. Το παιχνίδι της Κροατίας είναι εντυπωσιακό μερικές φορές, αλλά το ξέρουμε ποιο είναι και είναι αναμενόμενο. Της Αγγλίας δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν είναι και προβλέψιμο όσο είναι της Κροατίας. Η Αγγλία ήταν το βαρόμετρο, έκανε όλα τα λάθη μαζεμένα και έχασε. Λοιπόν, ο Βάτραχος ο Τούρκος έκανε μια διαιτησία Super League. Mm. Και όταν λέμε διαιτησία Super League, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούμε. Τα είπες όλα. Φάουλ, τα είπες όλα. Ο Τούρκος έκανε διαιτησία Super League. Έκανε διαιτησία Super League. Μπράβο. Ήθελε να πάει το παιχνίδι εκεί που του είπαν ότι πρέπει να πάει το παιχνίδι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Και μια ερώτηση... Ποιοι του το είπανε, δηλαδή, κάτσε εσύ. Ποιοι του το είπανε. Δηλαδή δεν θέλανε, να παίξει Αγγλία-Γαλλία. Του το είπε η συνείδησή του. Αυτό δεν εννοεί κάτι. Του το είπε η συνείδησή του. Τον, λοιπόν, Ταραντίνο, όπως λέγεται. Έχουν συνείδηση. Χρυσάφε, παίζει Άρης Πάοκ, Χαριλάου, Κλειάδης Βικελίδης. Τελευταίο λεπτό, σηκώνεται ο Πρίγιβιτς, προβολή μπροστά στο κεφάλι του Σόουζα, μπαίνει γκολ. Την επόμενη μέρα θα κράξεις ή όχι. Θα ουρλιάζω. Θα ουρλιάζεις. Λοιπόν, και όσο αφορά για το αν είναι φασίστες οι Κροάτες κτλ., μπορεί φυσικά όλος ο λαός να μην είναι. Αλλά αντικειμενικά ξέρουμε το πώς λειτουργήσε, έτσι, το ναζιστικό φασιστικό βοήθημα του Χίτλερ ήταν. Και ποια είναι η γραμμή τους, ναι, ήταν οι Γερμανοί και οι Τούρκοι, οι Κροάτες. Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τους ποδοσφαιριστές του 2018, ρε παιδιά. Φυσικά. Απλά μερικοί ποδοσφαιριστές φωνάξανε προχθές μετά την πρόκρισή τους στα ημιτελικά. Να καεί το Βελιγράδι. Να καεί το Βελιγράδι. Και βίντεο ανέβασε ο άλλος. Ναζιστικά συνθήματα των Ουκρανών, ακριβώς ο Βίντα, και μετά ζητούσε συγγνώμη και ο βοηθός του προπονητή. Και πρόσεξε, τιμωρεί τον άλλον η ομοσπονδία τους, αλλά τον Βίντα όχι. Σου λέει αυτός θέλουμε να παίξει.
Ο Βίντα δεν ενδιαφέρει τη Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αυτό μετά το. Μπράβο, ας πάρει αυτόν μαζί με τον Λόβρεν. Μαζί με τον Λόβρεν που βρίζει τις μάνες των Άγγλων χθες. Μπράβο. Μπράβο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, Κώστα, υπέροχη παρουσία. Επόμενη γραμμή. Υπέροχη παρουσία. Καλημέρα! Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Όπως δεν έχει στα αγγλικά. Νίκος από Γιαννιτσά, ο παδός του ΠΑΟΚ. Το λέω εγώ, άστο. Ναι. Όπως δεν υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά η λέξη φιλότιμο, έτσι δεν υπάρχει και Τούρκος με συνείδηση. Δεν μπερδεύεστε σε κάποια πράγματα. Μια χαρά συνείδηση έχουν Τούρκοι. Πρώτον. Μια χαρά συνείδηση. Δεύτερο, θα σου στείλω εδώ από τα Γιαννιτσά ένα σαπούνι, σαπούνι από γάλα γαϊδάρας, ωραίο, για να πλένε 40 μέρες. Είναι, για το δέρμα κάνει καλό αυτό. Για το δε, έξα, για το δέρμα αν έχεις από γαϊδάρα σαπούνι, στείλε μου. Γαϊδάρας. Κάνει, βοηθάει και τις φλεγμονές να υποχωρήσουν σε κάποια σημεία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, να μην αιματώνω, θα δηλαδή πρέπει να ντρέπεσαι σήμερα. Γιατί να ντρέπεται το Τσαλτζόκης που είναι πάρα. Επιτίθεσαι άνανδρα έναντι της Κροατίας. Έτσι, έτσι. Τα οποία, παιδιά, υπερέβαλαν πατριωτισμό. Έτσι, ναι. Υπερέβαλαν εαυτό. Ναι. Γιατί είναι ποδοσφαιριστές αλφα γραμμής. Αλφα. Ναι. Και βάλανε πίσω τον επαγγελματισμό τους για την πατρίδα τους. Μετά από τρεις παρατάσεις. Γι' αυτό και πρέπει, αν εγώ βρίζω το Λίπερο 15 μερόνυχτα, λοιπόν, να μου πει ο Λίπερο, άιντε αγόρι μου, αυτό λέω. Παρουσιάστηκαν έτσι λοιπόν εχθές άντρες, οι οποίοι βάλανε τα πόδια τους στη φωτιά για να μπορέσει η Κροατία σήμερα, ναι, να κοιτάει όλο τον κόσμο με ένα κεφάλι πιο ψηλά από όλους. Ναι. Το να λες ότι θα πρέπει να κατουρίσουν οι Κροάτες για να δουν αν είναι το παρισμένοι. 10 κουβάδες να μαζέψει η Γουάντα σήμερα το πρωί. Όταν ο Αργύρης ο Καμπούρης κυνηγάει την μπάλα στο 115, χαμένη παλιά και τη φτάνει από τα 60 μέτρα, την πάει στα 10 πριν την πιάσει ο Πίκφορντ. Πρέπει, μόνο θέλω να δω που το λες αυτό, υποτιμάς τον εαυτό σου. Το 042 και δεν θέλω να δεν θέλω να πω μια φράση την οποία εσύ χρησιμοποιείς. Ναι. Γιατί δεν θέλω να σε προσβάλλω. Ναι. Σε λατρεύω. Νίκο μου, σε λατρεύω, το ξέρεις. Λοιπόν, περιμένω σαπούνι γαϊδάρας από τα Γιαννιτσά. Είναι από Γιαννιτσιώτικο γαϊδούρι ή από... Από Γιαννιτσιώτικο αρσενικό κιόλας. Ωραία. Καβραντισμένο. Λατρεύω να ταΐζω γαϊδούρια και ξέρεις τι, να τα χαϊδεύω και να ξέρεις. Που από κάτω... Ναι. Ναι. Γίνεται... Λοιπόν. Ναι. Σωτήρης εγώ πήγε. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνανε χθες οι Άγγλοι, και κλείνω με αυτό, ήταν το εξής. Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα προηγούμενα παιχνίδια. Να βάλουν γκολ και μετά να κάνουν αυτό που λένε οι Γάλλοι, να γίνουν λαβολέρ, δηλαδή κλέφτες. Κλέφτες, ωραίο. Λαβολέρ. Το κάνανε με τη Σουηδία, το κάνανε με την Κολομβία, αλλά με την Κροατία δεν τα γιάντισαν να το κάνουνε. Δεν τα γιάντισαν, με συγκινείς, Νίκος Ελατρεύου. Ο Μόντριτς είπε, οι Άγγλοι δημοσιογράφοι μας υποτίμησαν. Ποιος είναι κουρασμένος. Ναι, άμα παίρνεις χειροζήνες. Έγινε, Νίκο, παλικάρι μου, να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Επόμενη, ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, εσείς, αδερφέ, με ομάδα και υποστηρίζεις και όνομα. Ναι, είμαι ο Ιντρικαδόρος από τη Γερμανία, όπως μου είπες, Αριανός φυσικά. Α, ο παδός του Άρη, ο Θανάσης. Καλά, μετά από αυτό. Όχι, ο Παντελής. Ο Παντελής, καλά, ρε Παντελή. Πάμε, ρε φίλε. Πάμε, Παντελή. Λοιπόν, φίλε, άκουσα το παραλήρημά σου. Άκουσα, λέω, το παραλήρημά σου. Μου θύμισε το παραλήρημα των συμπολιτών μας. Όταν... Των συμπολιτών μας, σε ποια πόλη στη Γερμανία, Στουτγκάρδη που είσαι? Στο Όφενμπαχ. Μπρέμεν. Α, τον σου θύμισα τους βρεμίτες. Τι, δεν κατάλαβα. Όχι, μου θύμισες το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ με το Σπάθα. Α, ναι. Α, συγγνώμη, όταν έφταιγε η κίτρινη κάρτα στον Γκαρσία, όταν δεν έδωσε ένα αράουτ, το έδωσε ανάποδα κτλ. Ναι. Φοβερό παραλήρημα. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, χθες το έβλεπα το παιχνίδι με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου, σαν Γερμανίδα, φυσικά και υποστήριζε τους συγγενείς της, τους Αγγλοσάξονες. Α, είναι Γερμανίδα. Εγώ ήμουν ουδέτερος. Ναι, Γερμανίδα, υποστήριζε τους Αγγλοσάξονες. Ναι. Τους συγγενείς της, φυσικά, έτσι. Ναι. Εγώ ήμουν ουδέτερος. Αλλά ρε φίλε Ασλαμία, αν και εγώ δεν ξέρω ποδόσφαιρο, το δηλώνω. Βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να αναλύσω φάσεις και τα λοιπά. Αλλά ρε φίλε, μιλάμε στο δεύτερο ημίχρονο, η Κροατία με συγκίνησε.
Ήταν πιο καλή, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, πες μου, τι κάνανε οι Αγγλίες. Άλλο, εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ θέλω τα 6 μου λεπτά στις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω τα 6 μου λεπτά. Θέλω στον Λόβρεν. Θέλω τον Λόβρεν να παίξει με κάρτα. Τα 6 λεπτά έτρωγε γκολ. Θέλω τον Λόβρεν. Η κίτρινη στο 21, βάλε και δες το τώρα. Δεν υπάρχει. Αν δεν βγει σε Άρης ΠΑΟΚ, θα γίνει ο δυρμός εδώ από τον Τζαλτίδη. Ναι, μου θυμίζεις τους. Θέλω στο 41 κάρτα στον Άντε Ρέμπιτς και να δω πώς θα τις αποκαλυφθεί μετά στον ημίχρονο. Εντάξει, μου θυμίζεις τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ με το Σπάθα. Τέλος πάντων, να πω και ένα τελευταίο για να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή. Στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά, η Κροατία έχει και ένα είδωλο για να τους εμπνέει. Έχει την Προεδρίνα εκεί πέρα, να πούμε, με τα έτσι και τα αλλιώς. Και εγώ έχω Τερίζα Μέη. Ακόμα και τον Πούτιν, Ζάλης. Εσύ τι έχεις την... Τερίζα Μέη. Τερίζα Μέη. Στις 2-3 πιο ωραίες γάμπες στην παγκόσμια πολιτική. Ναι. Τέλος ο Παντελής από Γερμανία. Άρα κλείνουμε διάλειμμα. Όχι. Τι θες. Μικρό. Ένα πολύ συμμαζεμένο. Μικρό. Ναι. Τετράλεπτο. Κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα, παιδιά, και επανερχόμαστε. Δύο διπλές Γιάννης Κότσιρας απόψε, τρεις διπλές πρεμιέρα Ορέστης απόψε. Πόσο πουλάει ρε εσύ η Αγγλία. Αποκλείστηκε η Αγγλία και έχουν έρθει 235 μηνύματα. Αυτό είναι. Να δω τι θα μου στείλετε τη Δευτέρα. Που θα παίξουν οι Βάτραχοι με το χωριό το Βαλκανικό. Αποκλείστηκε η Αγγλία και έχετε φαγωθεί όλοι με την Αγγλία. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Θα βλέπατε δύο έθνη να συγκρούονται, τη σύγκρουση τεραστίων εθνών. Φάτε τώρα την πατάτα. Θωμά, θα το διαβάσω. Όπως πάντα, στέλνεις απλησίαστο μήνυμα. Θωμά Στόντον. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του τρίτου μισάωρου μας. Εδώ με Τσαλτίδη, με Σωτήρη Δασκαλάκη. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Η Αφροδίτη Γιάννης... είναι. Η δημοσιογράφος χρόνια, ρε, δημοσιογράφος και ψιλοειθοποιός και όλα κοπέλα, χρόνια. Φανταστική φωνή. Άπειρες διαφημίσεις. Η φωνή της ονειρική. Δηλαδή η Σιμίτη, αν σου πει Χρύσανθε, θα. Λιώσει, κατάλαβες. Δύο διπλές Γιάννης Κότσιρας απόψε στη Μονή Λαζαριστών και τρεις διπλές απόψε η πρεμιέρα Ορέστης, η υπερπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σκηνοθετεί ο Γιάννης Αναστασάκης, με Χρήστο Στυλιανού και η Ιωάννα Κολιοπούλου να πρωταγωνιστούν, με Δάφνη Λαμπρόγιαννη, με Χρήστο Στέριογλου Θεούλης, με Χριστόδουλο Στυλιανού αγαπημένος, με Δημοσθένη Παπαδόπουλο λατρεμένος, γνωστός από τον Καριωτάκη. Γιατί μας ξαναλές τους οποίους μας τους είπες. Έβλεπες Καριωτάκη στην ΕΡΤ. Σωτήρη, με Δημοσθένη Παπαδόπουλο. Φίλε, ο Καριωτάκης. Ο Καριωτάκης κανονικά. Λοιπόν, εδώ για... μου είπανε με ποια τραγουδίστρια κάνει Λούκα Λάικ ο Μόντριτς. Ναι. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Κότσιρας ή live ή θέατρο ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Θωμάς Στόντον, το αφιερώνω Σωτήρη Δασκαλάκη. Τουλάχιστον το 90 αποκλείστηκαν, αλλά είχαν ισοπεδώσει τη Σαρδινία και όχι μόνο. Πολύ λίγοι, ούτε ένας εκεί με επίδομα ανεργίας, ούτε μία κλεμμένη μπαμπούσκα. Το μήνυμα πραγματικό αραβούργημα, Θωμά, άλλα χρόνια. Θωμά, να σου πω κάτι. Στην Σαρδινία, επικεφαλής του στρατοπέδου των Άγγλων, που ήταν περίπου 30.000, μετά την τρίτη μέρα, ξέρεις ποιος ήτανε? Ο Σωτήρης, Έλληνας από την Ξάνθη, που τον έχω γνωρίσει και τον οποίο πρέπει να τιμήσει κάποια μέρα η Βασίλισσα Ελισάβετ. Έλληνας, άρρωστος με Αγγλία, από την Ξάνθη, που ζούσε, γεννήθηκε, ζούσε και ζει στην Ξάνθη. Τεράστια μορφή, μεγάλο βρετανόσκυλο, έχει καμιά δεκαριά γάτες και σκύλους, που σε όλους έχει δώσει ονόματα ή Βρετανών αθλητών του Στίβου ή ποδοσφαιριστών. Άιντε καληνύχτα, βαλκανικά χωριά. Πέντε περιμένουνε, μιλάτε ο καθένας από 1,5 λεπτό. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, πάμε, φίλε, ξύπνα. Επόμενος, φύγαμε. Σωτήρη, επόμενος, έτσι πάρω. Ναι, επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Κώστας, Αγγλία. Κώστας, οπαδός της Αγγλίας και Ελληνικό Σύλλογο Άνθες. Μετά από σένα, ποιος είναι ο δεύτερος Βαλκάνιος που αν ζούσε θα ήταν πιο στεναχωρεμένος? Μετά από εμένα σήμερα. Ποιος είναι ο δεύτερος Βαλκάνιος που αν ζούσε θα ήταν πιο στεναχωρεμένος από σένα? Έχεις χορευθεί. Έλληνας. Είναι και Έλληνας. Όχι. Ο Τίτο. Ο Αρκάν. Ο Αρκάν. Ναι, ρε φίλε. Ωραία. Κάτι άλλο, Κώστα? Όχι. Αυτά είπε. Επόμενη γραμμή, έτσι. Ωραία, έτσι. Με ουσία, περιεκτική, σύντομη. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Μάριε. Καλημέρα. Θανάσης, οπαδός της Λίβερπουλ και της Αγγλίας. Θανάση, περιμένω τοποθέτηση
σε αυτό που λέω τόση ώρα για τον Λόβρεν. Και το είχα ζητήσει και για τον Βλάκα τον Ταμτάκο τον Ρονάλντο όταν έπαιζε σε μένα το 2006. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Και του Άρεος Θεσσαλονίκης. Και του Άρεος. Και του Άρεος, ναι, συγγνώμη. Μπράβο. Προχωράμε στο παρασύνθημα. Ναι, ναι. Ξεκινάω από τον Τουρκαλά που σφύριζε. Ναι. Δηλαδή, όταν ο αμυντικός πηδάει. Κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, με το κεφάλι. Πάει στην μπάλα με το κεφάλι. Και ο επιθετικός βάζει το σκάρι, το οποίο περνάει πάνω από το πόδι του το κεφάλι του αμυντικού. Α, ναι. Θα μου πει κάποιος γιατί δεν σφυρίζει φάουλ. Στον γκολ του Μαλιούφα. Ναι, στον γκολ του Μαλιούφα, ναι. Μου επιτρέπεις, κάνει ο Γόκερ πολύ βουτιά για κεφαλιά ψαράκι εδώ τον αδικής. Sorry. Το γκολ ναι, είναι μεγάλο το γκολ που βάζει ο Μαλιούφας. Βάζει τεράστιο γκολ ο Μαλιούφας. Ναι, με τα σκαριά, με τις τάπες. Πάει με την... Ναι. Αν το φας εσύ, αν το φας εσύ... Θα το ακυρώσει. Θα το ακυρώσει, ναι. Το πιστεύω, εντάξει. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Για τον Λόφρεν που ρίχνει πινελίκι. Πολύ καιρό τον ρίχνουμε και εμείς πινελίκι, αλλά μπράβο. Ο Γερμανός... Για να μην γίνει παρεξήγηση, Το έχω ζητήσει ναι. Θανάση το ίδιο να φύγει το 2006 ο Ρονάλντο από τη United όταν εκβιάζει την αποβολή του Ρούνεϊ στο Αγγλία-Πορτογαλία. Και μένει η Αγγλία για 2,5 μέρες με 10 παίκτες. Για άλλους λόγους, το Λόβρεν για την ξέρω, αγωνιστική κατάλαβα, που... Ξέρω, έτσι. Ναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι. Πολύ λίγα πράγματα στα τελευταία δύο παιχνίδια και από Ντελε Άλλη και από Χάρι Κέιν, ο Στέρλινγκ ο γνωστός κάσος της Αγγλίας, τα έκαμνε όλα, δεν έδινε πάσα τελική. Εκεί που ο Κέιν πρέπει να τελειώσει την υπόθεση δεν την τελειώνει. Ναι. Και εκεί δεν πρέπει να πάρει και τα λεφτά φιλαράκι. Γιατί ναι. Εκείνο δεν χάνεται τον γκολ, εσύ μπορείς να μου πεις ότι χάνεται. Εκεί ναι. Αν θα κάνω 2-0 πες μου ότι το μάτς θα τελειώσει εκεί μετά, με ανατροπή. Εκεί μετά πάει για πάρτι. Μετά εκεί πάει πάρτι, εντάξει. Μετά θα γίνει πάρτι, εντάξει, θα γίνει γιορτή. Μετά ο άλλος γιατί σηκώνει τη σημαία αφού η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, στο γόνατο, βγαίνει out. Γιατί μετά σηκώνει ο άλλος τη σημαία. Αυτό και εγώ το σκέφτηκα. Ναι. Είναι ο απέναντι ο δεύτερος, ο Ονκούν. Ναι, ναι. Παρατήρησε πολύ σωστά, μου είπε στο διάλειμμα κάτι ο Χρύσανθος. Μου είπε κάτι ο Χρύσανθος. Ναι. Ο πρώτος, ο Μπαχατίν Ντουράν, ναι. Ο πρώτος βοηθός, ο Μπαχατίν Ντουράν, δίνει, κόβει το gain of sight που δεν είναι ποτέ, το είδαμε, και δεν δίνει. Χρύσανθε, ένα corner και δύο πλάγια. Ένα corner και δύο πλάγια. Και ένα offside που δίνει στο gain. Έτσι. Ένα κόρνερ, δύο πλάγια που είναι τα πλάγια ξέσε με τον Τρίπιερ στην ευθεία κόρνερ. Και το offside στον Κέιν που δεν είναι ποτέ τον ποτόν. Πραγματικά ποτέ τον ποτόν. Άκουσε τώρα, μένουν 10 λεφτά, ρε φίλε. Είσαι πίσω στο σκορ ναι. Και μένεις και με 10 παίχτες. Πού να έρθει στο σπίτι, ρε φίλε. Ναι. 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 Πού να έρθει στο σπίτι, μπορεί να έρθει στο σπίτι. Ναι, όντως. Ναι. Άσε τώρα όταν το... Ωραία, έγινε Θανάση. Παλικάρι μου, έγινε Θανάση μου. Να σε καλά, να σε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ικμέν γουμόρνι γουμπέλο, Ικμέν γουμόρνι γουμπέλο, Ικμέν γουμόρνι γουμπέλο. Καθένας με τη καλημέρα, φέλη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είστε το όνομά σας? Ο Νίκος είμαι. Ο Νίκος, ο παδός του... Πάω, Γερακλή, Άρη. Εγώ δεν είμαι οπαδός, μ' αρέσει το σκάκι, πειράζει. Α, δεν είμαι οπαδός, σκάκι. Ναι, το σκάκι μ' αρέσει, ναι. Αλλά επειδή μια εβδομάδα λέγατε για το σκάκι πολλά πράγματα, φύχτηκα ναι. Και πήρα τώρα να σας μιλήσω. Ναι, με τον Παναγιώτη, χθες έστειλε ναι. Η Εθνική Σκάκι, έπισε το κάποιος μήνυμα προχθές. Ναι, για το σκάκι, για τους σκακιστές που λέγατε. Ναι. Μας προσβάλλατε συνέχεια μια εβδομάδα. Ναι. Πείτε μας λίγο για το μονοπάτι. Πού σας έβγαλε το μονοπάτι? Το μονοπάτι μια χαρά ήταν. Ήταν μια χαρά το μονοπάτι. Το μονοπάτι μια χαρά ήταν, βέβαια. Χωρίς Βραζιλία, χωρίς Βέλγιο, μια χαρά μονοπάτι. Ωραία, μια χαρά μονοπάτι. Ωραία. Αφού περάσατε το μονοπάτι. Εσύ έμαθες ότι το Γιαννουζάι ακόμη το βαράνε στα αποδυτήρια συμπαίκτες του Βέλγιο. Κοιτάξτε τώρα να στραγγίξετε τις φανέλες σας για να πάρετε τα δείγματα από το κάτουρο, ναι. Έγινε Νίκο, ωραίος. Καλός ο Νίκος, καλός. Ωραίος. Επόμενη γραμμή, καλός ο Νίκος, ωραίος. Ναι, καλημέρα. Γεια. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις αν θες. Κώστας ΠΑΟΚ. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ακούμε, Κώστα. Καταρχάς, έχεις ηρεμήσει λίγο. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά. Ναι, γιατί εγώ είμαι φίλος του ποδοσφαίρου. Ναι.
και του ποδοσφαίρου που παίζεται χαμηλά η μπάλα, έτσι. Όχι αεροπλανικά και στημένες φάσεις και τέτοια. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσα να συμπαθήσω. Ο ΠΑΟ 885, ένα από τα μεγάλα του όπλα ήταν τα στημένα. Έτσι πήρε πρωτάθλημα. Ωραία, και τι πάνε. Το αναλύσαμε πρόσφατα με φίλο Ρακλιδέα, τον Δημήτρη τον Ψηλό, τον ξέρεις. Ναι, ωραία. Υπήρχαν πολλά διαστήματα που δεν μ' άρεσε το ποδόσφαιρο. Έπαιζα πολύ πιο ωραία μπάλα εγώ, πολύ πιο ωραία μπάλα ο Ηρακλής, δεν σχολιάζω, σαν συνδυασμούς που είπα. Και έχω μιλήσει και με τον ΠΑΟ γι' αυτό. Και ο ΠΑΟ το πήρε με πολύ καλούς επιθετικούς και με πολύ καλά στημένα. Γι' αυτό και πηγαίναμε όλοι και σε στηρίζουμε στο Καφταζόγλιο. Καλά, αυτό, τώρα αυτό που με τη στήριξη, άστο. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, τώρα για την Αγγλία. Ηρακλής Εθνικός 2-1 που έχει μέσα 20.000 κόσμο ήταν παοξίδες και την ίδια ώρα έπαιζε ο ΠΑΟ Ντούμπα. Μάλιστα. Ναι. Για την Αγγλία τώρα, έτσι. Πάμε αφού Αγγλία, δεν πάτε. Το πήρατε τώρα, Μάριε, ναι. Αφού δεν πήγατε τελικό τώρα. Συμφωνώ. Που δεν πέσατε σε διασταύρωση με καμία συμφωνώ. Βαριά φανέλα. Συμφωνώ. Που οι μισές από τις βαριές φανέλες ήταν όπως Αργεντινή, Γερμανία. Ήταν απαράδεκτες αγωνιστικά. Όλες, ναι, όλες ήταν. Όλες, απαράδεκτες. Όλες, ναι. Και δεν έγινε διασταύρωση με την Αγγλία και καλά είπε στον προηγούμενο ότι το μονοπάτι ήταν καλό. Βέβαια. Δεν έγινε διασταύρωση ούτε με μια βαριά φανέλα. Ναι. Που αυτό είναι πολύ σπάνιο να γίνει σε Μουντιάλ. Έτσι, ναι. Να μην πετύχεις ούτε μια μεγάλη φανέλα στον δρόμο σου. Δεν νομίζω ότι είναι φοβερά δύσκολο. Δηλαδή όσο ζούμε με το καλό να ζήσουμε πολλά χρόνια, ναι. Να δούμε την Αγγλία σε τελικό. Πόσο μάλλον να το πάρει. Να δούμε τώρα το δηλαδή, φέτος πιστεύω, Μάρια, θα συμφωνήσεις και εσύ ότι ήταν τεράστια ευκαιρία για την Αγγλία. Τεράστια ευκαιρία. Το λες. Τα λέω με τον Παναγιώτη εδώ και το ένα μήνα, εννοείται. Μετά την ήττα το Βέλγιο, η ευκαιρία είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Λείπουνε όλοι. Ουσιαστικά. Λείπουνε όλοι. Μα δεν υπάρχουν οι βαριές φανέλες. Ή ξέρω εγώ, η Ισπανία, ναι, μεν λίγο καλή, έφυγε στα πέναλτι από τη Ρωσία. Η Βραζιλία, ναι, μεν καλή με το Βέλγιο, ήταν λίγο άτυχη. Αποκλείστηκε. Δηλαδή, και η διασταύρωση ούτε κάνουμε Πορτογαλία, ούτε με Ουρουγουάη. Τίποτα. Ναι, η Αγγλία. Ναι. Σου λέει, πήρε το, εγώ πανηγύριζα την ήττα από το Βέλγιο. Την πανηγύριζα. Όταν κάνει ο Ράσφορντ το τέτα τέτ, που το έκανε επίτηδες στον Κουρτουά, επίτηδες το έκανε. Πανηγύριζα. Λέω μην το βάλει. Λέω κάτσε μην το βάλει. Ναι. Ξέρεις τι μου έκανε. Καλά, πολύ καλή ομάδα στα στημένα εννοείται έτσι. Εγώ σου λέω δεν είμαι Αγγλία, αλλά το παραδέχομαι αυτό. Ναι. Φυσική κατάσταση, στατικές φάσεις. Στο κέντρο δεν είχαμε. Είχατε τρύπα μεγάλη και στη δημιουργία και στην ανάπτυξη ναι, συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Να σου πω κάτι. Έχει δοθεί εντολή να φτιαχτεί ένας σε πρότυπο Πίρλο. Για μένα εδώ ο Southgate στην επιλογή παικτών κάνει μόνο ένα λάθος. Δεν παίρνει τον Wilshere. Τον παίρνεις. Είναι ο μόνος που έχεις. Το της Arsenal. Ο μόνος που έχεις, ναι, τον παίρνεις. Ναι. Απλά έκανε αυτό το τρίκ με τα δύο οκτάρια. Χέντερσον με δύο οκτάρια. Ντελιάλη και Λίγκαρντ. Ο Μίλνερ δεν είχε θέση στο ρόστερ. Ο Μίλνερ. Όχι. Δεν μου λείψε ο Μίλνερ. Όχι. Μεγάλος. Μα δεν μου λείψε ο Μίλνερ. Έχω εκεί Ρόουζ. Έχω. Πες τον. Έχω. Έλα τώρα. Γιάνγκ. Δεν μου λείψε ο Μίλνερ. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Και ένα τελευταίο για να κλείνω. Σου φαίνεται ο τελικός, όχι σαν φανέλες, σαν παιχτικότερα, παιδί μου, είναι δίκαιος ο τελικός Γαλλία-Κροατία? Ναι, είναι. Για σένα. Είναι. Και για μένα είναι. Είναι, αν και δεν μου άρεσε καθόλου ο κινησμός της Γαλλίας προχθές. Ναι. Κινησμός άγγιξε τα όρια, άγγιξε. Νόμιζα ότι στον πάγκο είναι ο Σάντος. Τέτοιο κινησμό νόμιζα ότι στον πάγκο είναι ο Σάντος. Έχουν όμως τους παίχτες για να το κάνουν αυτό. Έχουν φοβερά αμυντικά χαφ. Πολύ ποιότητα, βρε φίλε, ναι, εννοείται. Φοβερά αμυντικά χαφ και για να κρατήσουν το 0 το. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ναι. Καλά, έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία. Θα πάμε σε break, παιδιά. Ο κανονικό ανθρώπινο break. Και μετά θα έχουμε πάλι ανοιχτές γραμμές. Εδώ είναι και ο Χρύσανθος, ο οποίος τόση ώρα βλέπει τον άνθρωπο με τα μεγαλύτερα νύχια στον κόσμο. Μου ήρθε να ξεράσω. Πάμε να τρέξουμε λίγο τώρα. Θα έχουμε σε λίγο σύνδεση και με 3-5 πηγάδια να ακούσουμε το. Έκτο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, το νεαρό, το Στέργιο του Καψάλη. Από τον πήρε αυτόν? Από τη Βέρεια. Ναι, μπράβο, ναι. Ο Κικερίδης ο Γιώργος, ναι. Πώς το έχει τώρα στον Άρη? Σκάουτερ. Σαν σκάουτερ, έτσι. Ναι. Ωραίος Κικερίδης, χρόνια άνθρωπος. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού βρίσκεται το Injection Service με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεκασμού, CFC. Και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Injectionservice.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Μαζί μας το κτήμα Γέρινο για ξεχωριστές δεξιώσεις γάμου, βαπτίσεις, γεύματα συλλόγων, πάρτι. Το κτήμα Γέρινο καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Αναλαμβάνει παράλληλα το Διαμαντής Catering. Πάρτι από 20 άτομα μέχρι 3.000 άτομα. Παγκόσμιο συνέδριο κάνεις ολόκληρο. Μουντιάλο ολόκληρο κάνεις με Διαμαντής Catering. Τηλεφωνάκι 530 520
5. Τι, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Α, σε λέγω, τους ακούς εσύ, ωραία. Θα διαβάσουμε μηνύματα για να φύγουν 10. Απλά να πω και τη Βασιλική Ρετσίνα που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση θα καλέσει 7-13-9-81. Η Βασιλική Ρετσίνα παράγεται από τη Μεσημβρία Ενοποιητική. Θα κάνει τις παραγγελίες σου και οι πελάτες σου στο εστιατόριο, το μαγαζί σου, την κάβα σου. Ό,τι τέλος πάντων εσύ διαθέτεις και μπορείς να διαθέσεις στη Βασιλική Ρετσίνα θα είναι κατά ευχαριστημένη. Ακόμη 15 λεπτά για τις δύο διπλές για Γιάννη Κότσερα απόψε και τις τρεις διπλές για Ορέστη πρεμιέρα απόψε, θέατρο δάσους, τεράστια παράσταση. Ακούγεται. Με Ιωάννα Κολιοπούλου και Χρήστο Στυλιανού. Ναι, απλά ακουρατής δώσ' τον, απλά θα τον διακόψουμε να ξέρει άμα βγει ο Καψάλης. Ένα-δύο μηνύματα πρώτα. 10 κουβάδες ούρα πρέπει να μάζεψες εσύ ασλαμά που σε κατούρισαν οι Κροάτες. Άντε λούσουμε αυτά, μπας και βγάλεις. Μαλλιά στη φαλάκα. Μπας και βγάλεις μαλλιά. It's coming home, I guess not, lads. Γεια σου Θάλια, να είσαι καλά. Ίσως είναι καλύτερα που αποκλείστηκε η Αγγλία. Το ξεφτύλισμα που θα τους έκαναν οι Γάλλοι θα τους στήχιωνε για δεκαετίες. Εδώ που τα λέμε θα ήταν ντροπή για το άθλημα αυτή η ομάδα να πάει τελικό. Είναι νεαρή και με όρεξη, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας top class παίχτης ανάμεσά τους. Με άλλες διασταυρώσεις θα είχαν αποκλειστεί στους 16, λέει ο λατρεμένος, 4-2, λατρεμένος στη μουσική. Συμφωνώ με την προσέγγιση σου, αλλά το Αγγλία-Γαλλία την Κυριακή του κάνεις μια ανάγνωση πολύ μονοδιάστατη. Θα έπαιζε το αγγλικό έθνος κόντρα στους Γάλλους. Έτσι. Θα έπαιζε ο Κόδρικτον και ο Λόρδος του Μπάκιχαμ κόντρα στον Ναπολέον, στο μεγάλο Ναπολέοντα 4-2. Στο Λουδοβίκο. Πάμε στον επόμενο. Άλλη προσέγγιση κάνεις. Μονοδιάστατη νομίζω. Πάμε μόνο αγωνιστική. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλάρε, όχι, Νταλή, εσύ. Μονταλή, Μονταλή. Πάμε, πάμε, Νταλή, περιμένουμε κι άλλοι. Πάμε λίγο γρήγορα. Ωραία, ωραία βαρύγδουπα τα λες, φίλε, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Η Αγγλία σε όλο το τουρνουά σε διαστικό ποδόσφαιρο δεν έπαιξε καθόλου, τίποτα. Πέρασε την ηλικία στο 90, την κέρδισε. Στο 87, ναι. Έτσι. Ναι. Στήθηκε να χάσει από το Βέλγιο, γιατί στήθηκε να χάσει. Με τον Παναμά το ξεχνάς, με τον Παναμά έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά, αλλά ήταν Παναμάς. Ναι. Δεν ήταν Κροατία. Τι να κάνω, οι όμιλοι έτσι. Το μοναδικό μάτς που έπαιξε μάτς win παιχνίδι στην ουσία ήταν το χθεσινό. Το οποίο κατά κράτος ηγήθηκε. Και με την Κολομβία ήταν μάτς win και με τη Σουηδία ήταν μάτς win. Δεν μου λες, αφήνεις υπονοούμενο ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Όχι, εγώ ξέρω ότι. Όχι, ο Τούρκος ήτανε. Χαρίζει, αφήνει τον Λόβρεν να παίζει χωρίς κίτρινη από το 21 και τον Ρέμπιτς από το 41. Στην Αγγλία εννοείται τα δίναν κίτρινες αυτά που. Και δίνει 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ενώ ο Αργύρης Καμπούρης είναι ξαπλωμένος κάτω. Στο 15 λεπτό της παράτασης εδώ, σε 4 λεπτά, υπερβολικά θα τα έλεγα εγώ. Λάθος κάνεις. Υπάρχει μάτς με 6 λεπτά. Με 6 λεπτά, να στο πω το μάτς. Υπερβολικό. Τι υπερβολικό. Ο Καμπούρης είναι κάτω 3 φορές. Τον σηκώνουν ο Μαγκουάρ και ο Ντελεάλη. 3 φορές. Καταρχήν, άμα δεν σου ρίξει τη λήξη, δεν φύλλε εκεί πέρα στο 4ο λεπτό καθυστερήσεω 4,5 που έχει πάει, θα πα γκολ, έτσι. Βρεασμή το σφυρίξει και το βλέπουμε. Για να στο φάει το κολέ. Δηλαδή, ποιον ευνοεί εμένα που χάνω 2-1. Παλικάρι μου. Το 1-1 το πεντακάθαρο που το κάνει Stones, δεν το λε. Παλικάρι μου, σωστά τα εντοπίζει ο Χρύσανθος. Το πεντακάθαρο πέναλτι, γιατί δεν το λε. Ποιο είναι το πέναλτι. Δεν κάνει πέναντι στο Λόβρεν Στόουνς. Καλά, μιλάς σοβαρά. Και το σοριάζει κάτω. Μιλάς σοβαρά. Τι να σοριάσει, μωρέ. Ο Όλυμπος την Γκιόνα. Ο Όλυμπος να σοριάσει την Γκιόνα. Ό,τι και να είναι Γκιόνα είναι. Ρε φίλε. Τι είναι ο Στόουνς, δηλαδή, κανένα παιδάκι ήταν. Τον τράβηξε καθαρά και τον πήρε καλιά και τον έφυγε. Καναπεδάκι με τι. Καναπεδάκι εννοεί με. Με πάνω από τι το καναπεδάκι. Με αγιολί, ναι. Είναι παιδάκι, αυτό θέλω να πω. Είναι παιδάκι. Κατάλαβα, ναι. Πώς το χαρακτηρίζει. Το βουνό, δηλαδή το Λόβρεν. Ναι, ωραία. Ποιο βουνό, μωρέ, το που βρίζει τις μάνες. Που βρίζει τις μάνες. Που βρίζει τις μάνες από το 15. Και εσύ βρίζει τις μάνες έτσι. Από το 15 βρίζει τις μάνες. Έλα, μωρέ, τώρα, εντάξει. Τι έλα, μωρέ, τώρα. Ένα σου βρίζει και σένα. Πάω Ολυμπιακός. Από το 15 να βρίζει τις μάνες. Ένα στόπερ του Ολυμπιακού. Ομάδα με μέσον όρο ηλικία 28 και 30 χρονών που ήταν η Κροατία και 31. Στην παράταση, φίλε, φαινόταν μόνο αυτή. Τα παιδάκια δεν αντέχαν την πίεση τα δικά σου. Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Είχαν λυγίσει. Είχαν λυγίσει. Τις τελευταίες δύο φορές που βρεθήκαμε, αυτή ήτανε. Τα σκορ Αγγλία-Κροατία, τα ξέρετε. Εσύ, εδώ μιλάμε για το χθεσινό. Πριν 1,5 χρόνο έγινε δύο επίσημα μάτς. Ξέρετε ποια είναι τα σκορ. 1-4 στην Κροατία και 5-1 στην Αγγλία. Σύνολο 9-2. Αυτοί παίζανε. Ωραία. Τους περιμένω σε δύο χρόνια. Τους περιμένω στο Wembley σε δύο χρόνια.
Αυτό είναι άλλο καπέλο, φίλε. Εκεί να μου πεις ότι τα παιδιά μέχρι εδώ μπορούσανε και ότι χτίζω ομάδα για τα επόμενα χρόνια, να το δεχτώ. Ωραία. Αλλά όχι ότι έχασες άδικα, έχασες δικαιότατα από μια ομάδα που ήταν πολύ καλύτερη από σένα. Ωραία. Έγινε ταλή μου. Να περάσει την Κροατία. Έγινε ταλή μου. Σε ευχαριστούμε, παλικάρι μου. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Επόμενη γραμμή. Δεν υπόρρε, καλέστε αν θέλετε. Αρχίζει, όχι, μην καλείτε. Περίμενε, αρχίζει ο Καψάλης. Ναι, διάβασα τα μηνύματα. Μηνυματάκια. Καλημέρα. Συμφωνείς ότι έλειπε στην παράταση μια ψυχάρα στυλ Τζέραρντ? Σωστό. Ρωτάει 509. Σωστό. Συμφωνώ. Με ένα τέτοιο χαβ θα έχεις πάρει το μάτι. Θα έλεγα μια ψυχάρα στυλ Μπράιαν Ρόμπσον. Ο ένας από τους κορυφαίους αρχηγούς της Αγγλίας. Καλά στο Μπράιαν Ρόμπσον τώρα. Εγώ σου λέω τον Τζέραρντ τώρα που ήταν. Ναι, εντάξει, ωραία. Πρόπερση έπαιζε. Ο Τζέραρντ τον έχω δει τι έκανε με την Αγγλία με τον Τζέραρντ. Τον είδα. Ασίστ. Στον ξεδοντιάρι τον Ινδιάνο για να βάλει γκολ η Ουρουγουάη. Αυτόν θα το είχαμε πάρει. Εντάξει. Και γλίστριο με τη Γαλλία. Λοιπόν, από τον γκολ και μετά η ντροπή του ποδοσφαίρου. Yes to English football, no to the three lions, λέει ο 871. Εν τω μεταξύ, τι σημαδιακό και αντιαγγλικό υπήρχε σε όλο το Μουντιάλ. Άσε, βασικά υπήρχε κάτι χθες που δεν το πήρε, είχα πάρει κανείς. Καταρχήν, όλο το δύο βάζαν τρία άλογα. Όχι τρία λιοντάρια. Εντάξει, ωραία. Καλημέρα. Πάλι 8.71 είναι. Όταν κάνεις καθυστερήσεις από το 45, δεν νομίζω καθυστερήσεις από το 45. Έλα, αρχίζουμε. Γεμίζεις κάρτες και ψάχνεις για να κρυφτείς στο κόρνερ για ένα ημίχρονο, έρχεται η θεία δίκη. Η Αγγλία ήταν. Εκεί πέρα κόβεται. Κόβεσαι κι εσύ. Να μας πεις πώς κίνησε αυτό το διάστημα. Πιστεύω ότι εντάξει, μέχρι τώρα. Στέργιος Καψάλης, νέο μεταγραφικό αποκτημάρι. Πολύ τρέξιμο. Πολύ δουλειά με την μπάλα. Οι προπονήσεις που γίνονται είναι ιδιαίτερα σκληρές, πιστεύω. Επειδή είναι το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Δουλεύουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Και με τα νέα παιδιά που έρχονται κάθε μέρα, κάνουν τα αρχικά αποκτήματα, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο σύνολο. Στέλιο, για σένα είναι μια νέα αρχή, νέα ομάδα, νέοι στόχοι. Σίγουρα είναι μια ομάδα μεγάλη όπως ο Άρης, στη Super League, είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα. Πιστεύω και εγώ από την πλευρά μου να προσπαθήσω να μπορέσω να βοηθήσω όσο περισσότερο την ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της. Όσο έρχονται και οι ποδοσφαιριστές και στη δική σου θέση, φαντάζομαι αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Σίγουρα με τις νέες μεταγραφές ο ανταγωνισμός αυξάνεται όλο και περισσότερο και αυτό πιστεύω ότι μόνο καλό κάνει στην ομάδα, γιατί ο κάθε παίκτης προσπαθεί να δίνει κάτι περισσότερο για να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το επίπεδο σύμφωνα με αυτό που βίωνες και τα προηγούμενα χρόνια. Πώς το αντιμετωπίζεις, είναι τα πράγματα όπως τα περίμενες? Εντάξει, σίγουρα έχει βελτιωθεί πολύ το επίπεδο, είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο πλέον. Και εντάξει, μια ομάδα όπως ο Άρης σίγουρα πρέπει να κινείται σε αυτό το επίπεδο. Μετά από μια εβδομάδα προπονήσεων με τον Πάκο Ερέρα, τι είναι αυτό που σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από τον νέο σας προπονητή? Εντάξει, σίγουρα είναι ένας προπονητής που του αρέσει να δουλεύει περισσότερο με την μπάλα. Περισσότερες ασκήσεις είναι με βάση την μπάλα και λιγότερο τρεξίματα. Παίρνουμε δηλαδή τα τρεξίματα μέσω της μπάλας, πολλές ασκήσεις συνεχώς κάθε μέρα. Πιστεύω αυτό είναι ένα στοιχείο που το χαρακτηρίζει. Εντάξει. Αυτά λοιπόν από τον Νάθος Μαρία, αυτός μιλάει. Ναι, ναι, ναι. Τεράστιο μήνυμα, Ντάνκαν Φέργιουσον. Αυτό το ακούω τώρα και ο Νταλή και άλλοι. Σε αυτούς που λένε ότι τα 4 λεπτά είναι πολλά στο 15 πολλά λεπτό, πες τους ότι οι καθυστερήσεις δεν μετριούνται αναλογικά με τη διάρκεια του ημιχρόνου. Σωστά. Αλλά με το πόσος χρόνος χάθηκε. Το ξέρω. Άρα με την ίδια λογική, Ντάνκαν, στα 45 λεπτά θα έπρεπε να σηκώνουν κάθε φορά 12 λεπτά. Γιατί τόσο χρόνο χάνεται. Φυσικά, αν έχει βέβαια. Δεν γίνεται. Μα είσαι τώρα 9 λεπτά. Δεν γίνεται. Στου ομίλου είχε μάθει με 9 λεπτά. Δεν γίνεται. Να στο βρω. Με 9 λεπτά είχε γιατί είχε VAR. Βρέω για οτιδήποτε, αυτό σου λέει. Όχι, εδώ δεν είχε όμω. Τα 4 λεπτά ήταν πολλά. Ρε φίλε, θα με πιάσει καρδιά μου. Πώ είναι πολλά. Ο Αργύρης ο Καμπούρης έσυ κάθε. Να το ξαναδούμε τώρα. Δεν ήταν πάνω από 4 λεπτά. Το ξαναβλέπουμε, θέλει. Δεν ήταν πάνω από 4 λεπτά. Κάθεται 3 φορέ. Από 2 λεπτά! Όχι, ψέματα λες. Και πάει από πάνω ο Μαγκουάιρ! Κάθισε 2 φορές. Δες, γιατί εγώ τα βλέπω, δεν τα βλέπεις. Ο Μαγκουάιρ κάνει στο διαιτητή. Το μωρό κοιμήθηκε στο 85 κοιμήθηκε και το μωρό. Και του κάνει ο Τσακίρ, κρατάω. Το μωρό κοιμήθηκε στο 85. Το είδα όλο. Πλάκα μου δεν κάνει. Υπάρχει τέτοιο. 4 λεπτά ήταν πολλά! Κάθεται κάτω ο Καμπούρης από 3 λεπτά, από 3 λεπτά. Δεν είναι ο Καμπούρης, ο Μάτζουκιτς είναι. Ο Καμπούρης, αυτό λέω. Γιατί μοιάζουνε. Όχι, και ζητώ και από τον Αργύρη του Καμπούρη. Που είναι και καλό παιδί ο Αργύρης, συγγνώμη. Τα γυαλιά γιατί τα πετάει. Από τον Εριστικό. Τα γυαλιά, α, είναι γιατί τιτάνιο. Γιατί είναι από τον Εριστικό. Τιτάνιο, αυτά είναι τα τιτάνιο. Ξέρεις τι έγινε στην παρέλαση, Τι. Ξέρεις τι έγινε στην παρέλαση. Τι έκανες.
τα πάτησε μία 113. 113 κιλά. Έβγαζα φωτογραφίες, το μεταφοράς προσωπικού, το άρμα. Βγάζω φωτογραφίες και μου φαίνονται γυαλιά. Και πατάει τα γυαλιά. Και η... περνάει το μία 113. Και. Και τα Optical παίρνω. Express. Και τα παίρνω. Και είναι γύρω 30.000 Έλληνες και ήταν απορριμμένοι. 30.000 και μόνο. Κάθεται κάτω. Τη δεύτερη φορά, ειδικά ο Maguire, τη δεύτερη, δείχνει στο διαιτητή. Του λέει 5 είναι τώρα. Και λέει ο Τσακίρ, το ξέρω γιατί είναι το ρολόι. Δεν τον είπε 5, το μούτζωσε. Όχι, κανείς. Και κάνει άλλη μία κάτω ακόμα. Άλλη μία. Και είπα, χίλια μπράβο. Τι δεν έχεις δει, γιατί την είχες στο στόμα εκείνη στον τη στιγμή. Στρίνιτς, χίλια δεν μπράβο στον Στρίνιτς. Τι δεν έχεις δει. Που έκατσε μόνο μία φορά ένα λεπτό και βγήκε. Το είπες αυτό. Και στο Λούκα Μόντριτς. Τι δεν έχεις δει για τον Καμπούρι. Τι δεν έχω δει. Και δεν το έχεις πει ακόμα και απορώ, περιμένω, έχει τι, πάει 12 παραπέρα. Με το ρεπόρτερ, με τι. Όχι, όχι, με ποιο, με τι. Επισημαίνει σωστά ότι παίζει, κάνει το... Τρεις φορές. Έχει αράξει κάτω, έχει... Τι κάνει μόλις τελειώνει. Μόλις τελειώνει το παιχνίδι που είναι έξω στον πάγκο αυτός. Έχει βγει. Έχει βγει αλλαγή. Ναι, έχει γίνει αλλαγή. Δεν, δεν βλέπεις, δεν κοιτάς. Ναι, για πες. Έχει σταματήσει. Γιατί σημειώνω κιόλας. Έχει πάθει ταράκουλο μόλις έχει βγει. Για ό,τι έχει κάνει, για πες μου πώς το θυμάμαι. Αυτός λοιπόν που πονούσε... Και καθόταν. Α, που τρέχει, τρέχει, το είδα. Τρέχει και κάνει βουτιά. Και κάνει βουτιά στο κόρτο. Πισίνα, ναι, εντάξει. Βρε καλά, βρε καλά κάνει ο άνθρωπος. Σαν διαιτητής. Τα είπα για τους Τούρκους. Ναι, μα τα λέω εγώ για τους Τούρκους. Τα λέω ή δεν τα λέω για τους Τούρκους. Πες. Ναι. Και τι μου έλεγες. Ξύπνησε το εθνίκι μέσα του τώρα. Τι μου έλεγες. Μπράβο. Μπράβο. Τι μου έλεγες. Γι' αυτό και μιλάω για τη Βαλκανική Συμφωνία. Ποια Βαλκανική εδώ η συνωμοσία. Των συνεργατών των Γερμανών. Κροάτες και Τούρκους. Κροάτες και Τούρκοι. Κροάτες και Τούρκοι. Δεν με ακούς. Και να χαίρεσαι το λαό που πανηγύριζε, οι μισοί φορούσαν εχθές φανέλες μπάσκετ. Ο ένας Σάμπιτς, ο άλλος. Μην πνιγείς. Χθες τα είδαμε στο Ζάγκρεπ. Μέχρι 2 η ώρα έβλεπα. Οι μισοί φορούσανε φανέλες μπάσκετ. Αυτή είναι. Θέλω 6 λεπτά. Το λιγότερο. Έτσι ξαπλώσει ο Καμπούρης κάτω 3 φορές. 3 φορές! Δεν έχει για να κάνει με τον χρόνο του ημιχρόνου. Και έχουν γίνει και 3 αλλαγές στο δεύτερο μέρος. Και μου δίνεις 4! Και σωστή η παρατήρηση του Χρύσανθου για τον πρώτο βοηθό, τον Μπαχατίν Ντουράν. Τούρκος κι αυτός. Ο Κέιν καλύπτεται το λιγότερο 10 εκατοστά. Έτσι, το λιγότερο. Έτσι. Και μπροστά του είναι και το πλάγιο και το κόρνερ. Λοιπόν, φίλος, ο Γιώργος μου θύμισε το εξής, μου λέει. Εγώ δεν το έχω δει βέβαια, αλλά έχει δίκιο, θα το πω όμως γιατί είναι σημαδιακό. Γιατί αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά το 10 χρόνια που έκανε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Άρη. Το 73 λέει τελειώνει η κυριαρχία του Άρη, που 10 χρόνια κάνα να μας κερδίσουν αυτοί που το παίζουν πρώτοι στην πόλη. Ναι, έτσι. Ναι. Με γκολ του Σαράφη στο Χριστίδη, που είναι ακριβώς το ίδιο με το γκολ της Κροατίας. Με φάουλ επιθετικό δηλαδή. Για μένα δεν είναι φάουλ, φίλε. Γιατί ο Κάιλ Βόκερ. Γιατί του Σαράφη αυτό πρέπει. Το έχω δει αυτό. Με Χριστίδη λέει ο Άρης. Με Νίκο Χριστίδη ο Άρης, ναι. Δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν το έχω δει γιατί το 73 ήμουν μείον 4. Καλημέρα κύριε Νίκο. Καιρό έχω να σας δω στη γειτονιά. Ναι. Από τον γκολ. Να το διαβάσαμε αυτό. Ωραία, το χρωστάμε ένα μήνυμα. Χρωστάμε ένα μήνυμα. Ρεκόρ μηνυμάτων κάναμε. Μόνο σήμερα. Του 407 χρωστάμε. Ποιο? Επειδή μιλάς. Αυτό. Ναι, επειδή μιλάς επί μία ώρα χωρίς να πεις τίποτα για ποδόσφαιρο, για σένα το λέει. Ναι, νομίζω. Η Αγγλία έχασε γιατί είχε απειρία, αφέλεια και ανικανότητα. Τα 3α που λέμε, έτσι. 4-0-7. Να σε καλά, παλικάρι μου. Ήταν κοινός άχρηστη. Τους περιμένω, τους βαρέσω. Α, τους περιμένω τώρα στο Euro. Στο Euro τους περιμένω όλους αυτούς. Εγώ νόμιζα να βαρέσει τους παίκτες. Και να ανεβεί ένας οργανωτής από την Under 21. Αυτό. Γραμμή, πάμε, γραμμή. Τελευταίος. Καλημέρα. Τελευταίος. Λίγες να πεις και αυτό, ναι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Ναι, Χρήστος Μυρακλειδέας. Χρήστος, οπαδός του Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσει για Αγγλία. Πάρω... Αγγλία, ναι, είμαι αγγλόφιλος. Πολλά χρόνια που παρακολουθώ Αγγλία. Είμαι και αγγλόφιλος. Ναι. Κυρίως στις κατηγορίες που κοιτάω και πολλά χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και Ηρακλειδέας, αδερφός, ναι, μπράβο. Απλά ήθελα να πάρω, δεν ξέρω, επειδή δεν άκουσα τώρα το τελευταίο μισάωρο, άκουσα πριν, ναι. Που είπατε για τη φάση του Κέιν και τι έδωσε ο διαιτητής και πώς έγινε η φάση. Το δίνει ο πρώτος βοηθός, ο Ντουράν. Ναι. Όχι Ντουράν, Ντουράν, σκέτο Ντουράν. Δεν δίνει πέναλτι, δεν δίνει offside στη φάση του Κέιν, γιατί δεν ήταν. Η φάση συνεχίζεται, γίνεται το δοκάρι, ναι. Πηγαίνει η μπάλα στον αμυντικό, ναι. Της Κροατίας και η μπάλα, άμα δείτε, παίρνει μια περίεργη τροχιά με πολλά φάλσες και βγαίνει έξω. Out. Και επειδή έχει πολλά φάλσα, ξαναμπαίνει μέσα. Ναι. Χτυπάει στο έδαφος έξω και εκείνο το out δίνει. Ναι. Το οποίο βέβαια δεν είναι out, είναι corner. Offside δίνει. Στο out, δίνει στο out δεν σηκώνει τη σημαία και μετά να υποδείξεις. Στο out όχι, απλά δείχνει στο out. Η φάση συνεχίζεται. Βλέπει η ότι υπόδειξη δεν είναι που κάνει ο βοηθός είναι υπόδειξη offside. Γιατί σηκώνει τη σημαία
Και δείχνει ναι, και, και την κατεβάζει. Αν, ναι, ήταν ναι, out, αν ήταν out, δεν θα σήκωνε τη σημαία και να την κατεβάσει ο επόπτης. Θα το δείχνει ο διαιτητής. Η κάμερα που είναι παράλληλη και τα δείχνει όλα, που δίνει και το τέρμα και τον επόπτη πίσω, όταν γίνεται η πάσα δεν δίνει. Όταν γίνεται το σούτ του Κέν στο δοκάρι δεν δίνει τίποτα. Το συνεχίζει ο επόπτης. Σε καμία περίπτωση. Ναι, γιατί ακούει, γιατί ακούει το VAR. Γιατί η εντολή είναι να αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Άκουσε με λίγο. Μόλις τον Κροάτι, μόλις μπάλα χτυπάει στον Κροάτι μετά το δοκάρι και βγαίνει out, εκείνο το out. Άκουσε με λίγο. Δεν δίνει κανένα offside. Ο κανονισμός με το VAR είναι ο εξής. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Και ναι, ανάλογα με αυτό που θα σου πούν από το VAR, υποδεικνύεις ή όχι. Αυτό γίνεται ναι, πλέον. Αυτό γιατί αν μπει goal, αν μπει goal και ναι, δεν είναι offside και αυτός ναι, το έχει σταματήσει πριν, πριν σουτάρει δηλαδή, εδώ θα, έχεις δεν θα γίνει... Τι? Εδώ έχεις λάθος. Ο επόπτης είναι υποχρεωμένος να, να δείξει εκείνη τη στιγμή τι όχι, πιστεύει. Με το VAR όχι, άλλαξε ο, άλλαξε ο κανονισμός. Το VAR το μιλάνε μόνο στον διαιτητή. Άλλαξε ο κανονισμός και λέει... Ε, πώς δεν άλλαξε, άλλαξε! Δεν άλλαξε τίποτα. Ρε, άλλαξε και λέει ότι ο επόπτης πρέπει να αφήνει τη φάση. Όχι, ο διαιτητής θα πάει στο VAR, ο διαιτητής θα πάει... Βρε, αγόρι μου καλό, άκουσε με λίγο. Έχει δοθεί εντολή να αφήνει ο επόπτης τη φάση. Να μην ναι, το σηκώνει ακόμα και αν πιστεύει ότι είναι offside, να όχι, τελειώνει η φάση και μετά να γίνεται η υπόδειξη. Κάνεις λάθος. Όταν δίνει, όταν δίνει, όταν βλέπει ότι είναι offside, δίνει offside ο υπόπτης. Καμία σχέση. Χρήστο, είσαι Ηρακλάκη, σε λατρεύω. Σκίστον άρεμο. Σκίστον άρεμο. Ναι, είναι, είναι τέλος λάθος αυτό που λέει. Δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός. Από το μυαλό του τον έβγαλε τώρα. Τέλος πάντων. Θα δείτε, θα το περίμενε λίγο. Χρήστο. Θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο τώρα γιατί θα τελειώνεται. Το λέει και ο Κιώσης ότι ισχύει αυτό που λέω. Και τι είναι ο Κιώσης, ρε φίλε. Ξέρει, ρε φίλε. Τι ξέρει ο Κιώσης. Ξέρει. Έχει αλλάξει ο κανονισμός φέτος με βάση το VAR και λένε δεν θα το σηκώνεις εσύ επόπτη όταν βγαίνει ο άλλος τετ. Ναι. Δεν γίνεται θα αυτό το... που λες. Ξέχασε το. Άμα είναι offset το δίνει με τη μία. Το σηκώνει και αυτό. Δεν μετά μπορεί να παίρνει γνώμη. Φίλε, τώρα τι να σηκώνει. Τι να σηκώνει. Εντάξει, καλά, εντάξει, okay. Είναι δυνατόν ένα offset και να μην το σηκώσει. Είναι, είναι δυνατόν. Λέει ο Χρήστος Κιώσης που ξέρει ότι η εντολή είναι ναι, όταν η φάση είναι οριακή ναι, να μην δίνουν τίποτα. Ωραία. Να το αφήνουν. Και να το αφήνουν να βλέπει αν μπαίνει γκολ ή όχι. Και μετά να λες offside! Συμφωνώ. Αλλά ο επόπτης έδωσε το out μετά. Αυτό λέω. Δεν έδωσε offside. Τόση ώρα μου λες ότι αυτό που λέω δεν ισχύει και τώρα μου είπες συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λες ότι ο επόπτης αφήνει το οριακό. Χριστό, όχι το offside όμως. Φαντάσου να περνούσε η Αγγλία. Ο επόπτης αφήνει το οριακό. Άρα συμφωνήσαμε. Δεν πέρασε και έχει γίνει ρημαδιό. Άρε μάνα. Άρε μάνα. Άρε μάνα του ποδοσφαίρου. Όλοι αυτοί οι μπούφοι που στέλνουν μηνύματα και κριτικάρουν την Αγγλία. Για Ηρακλή θα πούμε τίποτα. Ξεχνάνε ότι αυτή η χώρα το έδωσε η μητέρα. Για Ηρακλή θα και πούμε. Και βγαίνει ένα έστω και. Θέλω να πω και για Ηρακλή όμως. Για πες, για πες. Όχι, Ηρακλή, περίμενε λίγο, περίμενε εδώ. Βγαίνει ένα. Άκου, περίμενε λίγο, Χρήστο. Περίμενε λίγο. Περίμενε, πήρε εντάξει. Έμεινε ο Ρόβα, θα ανεβεί ο Ηρακλή σίγουρα τέλο. Τι θα κάνει. Ναι, με τον Ρόβα, το Βασίλη. Να είναι καλά το παιδί. Χρήστο, βγαίνει ένα στο Γεωργίου χθε. Ρε Χρήστο! Έλα. Σταμάτα λίγο, ρε μισό λεπτό! Συγγνώμη, συγγνώμη. Βγαίνει ένα στο Γεωργίου και λέει: ποια Αγγλία, ρε Γιώργο, έδωσε λέει, το ποδόσφαιρο στον κόσμο. Υπάρχουν μαρμάρινες πλάκες που δείχνουν, λέει, έναν αρχαίο Έλληνα με χλαμίδα, με την μπάλα, λέει, και ένα πιτσιρίκι να τον κοιτάει μπροστά. Δηλαδή, ο αρχαίος Έλληνας έκανε με τη μαρμάρινη που, άμα κάνει με μια πετρίτσα, αν δώσει τώρα τον Τζαλτίδη, να κάνει μια πετρίτσα δύο μυτιλίκια, θα ουρλιάξει. 15 θα κάνω. Ναι. Ρε, η μαρμάρινη δεν ήταν μαρμάρι, υποτίθεται ότι ήταν κάτι άλλο από, λέει, βρε, από άχυρα ή από κάτι τέλος πάντων. Ναι. Και έκανε τσιλικάκια ο Έλληνας το 500 π.Χ. Δηλαδή απίστευτο. Δεν ξέρω τι έκανε ο Έλληνας. 3.000 π.Χ. Απλά ναι, θέλω να παροτρύνω όσους ακριβώς μπορούν να στρίξουν την προσπάθεια. Ναι. Είμαστε λίγο κάτω από το ποσό των 320.000. Πιστεύω αν στηρίξει ο κόσμος ναι, με διαρκεία ή με αυτή τη μικρή μετοχή που θα βγει τέλος πάντων το 500. Θέλει και άλλα 500-600 μετά να φτιάξει ομάδα όμως. Να στηρίξει. Ναι, αυτά θα έρθουν και σιγά σιγά. Δεν γίνεται να τα βρούμε όλη τη χρονιά από τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή, Χρήστο, πόσα λείπουν, τι ξέρεις εσύ, για πες μας λίγο. 80. Εγώ ξέρω όχι από τα, ρεπορτάζ μου ότι είναι γύρω στα 250 με 270 και θέλουμε κάτι τελευταία ακόμα. Ναι, πόσα λείπουν, αυτό λέει. Άρα δικαιώνται να λείπουν αυτή τη στιγμή. Πόσα λείπουν, λέμε. Ναι. Κάπου τόσα, κάπου 80. Ναι. Οπότε χρειάζεται για κάποιες προκαταβολές, για το. Για τα 3-5 πηγάδια νομίζω που θα πάνε και όλα αυτά άξι, θέλουν για τις προκαταβολές. Δηλαδή, άντε, δεν πάω διακοπές εγώ φέτος. Άντε. Ας μην πας και μια φορά. Δεν γίνεται. Δεν πάω διακοπές. Δεν πάω διακοπές. Τα Χανιά πάνε και μια φορά Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει. Πανχαλκιδική, ρε φίλε. Γιατί άσχημη Θεσσαλονίκη. Ωραία.
Έγινε Χρήστο. Έγινε Χρήστο. Να σε ακούμε πιο συχνά να εκνευρίσει ο Τζαλτίδη. Τι έγινε, στο τέλος του συμφώνησε. Φίλε, σε εκνεύρισε η Ρακλειδέα. Μα μου έλεγε δεν υπάρχει κανονισμός. Σε εκνεύρισε η Ρακλειδέα με αφορμή μάτς της Αγγλίας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Με αφορμή μάτς της Αγγλίας. Γιατί μου λέγε δεν ισχύει. Αφού ισχύει, τι έκανε. Επιστεύω για Ηρακλείο τα βρίσκατε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρίσκατε. Για τον Ηρακλείο. Μα στο τέλος δεν άκουσε τίποτα όμως. Ναι. Συμφωνώ. Σε όλα συμφωνεί. Τελικά σε όλα μου έλεγε όχι, δεν ισχύει και μετά μου είπε συμφωνώ. Τελικά σε όλα συμφώνησε. Το κατάλαβε ότι. Όχι, το κατάλαβε ότι είχα δίκιο σε αυτό που έλεγα. Εντάξει. Όχι, δόθηκε εντολή, ρε. Υπάρχει τέτοιο. Τον επόπτη να αφήνει επειδή το VAR χρησιμοποιείται στον goal. Δηλαδή φεύγει ο Κέιν, πε μόνο του. Και σηκώνει ο άλλο. Και φαίνεται από το VAR ότι δεν ήταν offside. Ποια η ουσία του VAR. Κάτσε, άρα εσύ μου είπες όμως ότι ο Τούρκος, έτσι ο Ντουράν, έδειξε offside το game. Έδειξε offside. Γιατί ο τρόπος που το έκανε ήταν. Ωραία. Έτσι. Και έτσι. Δεν είναι. Άρα τι. Άρα δικαιώνεται ο Ηρακλείας, ο Χρήστος. Με out πήγε έτσι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι. Ναι. Κριτικάρουμε λίγο την διάθεση. Το θέμα ήταν ότι άμα έμπαινε γκολ, θα πήγαινε και ο διαιτητής στο VAR να το δει. Κατάλαβες. Και θα μετρούσε. Ναι. Γιατί ναι, μεν δείχνει αυτό offside. Έτσι. Αλλά η μπάλα έχει φύγει out. Οπότε δεν παίζει ρόλο, ρε παιδί μου, επί της ουσίας. Θες το, Χριστό. Λονδίνο, τεράστιο μπαλόνι παρουσιάζει τον Τραμπ σαν οργισμένο μωρό. Ωραίο, καλύτερα, ρε φίλε. Καλύτερα να φίλε, διάστο, πολύ ωραίο, θα το πάρω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις γιατί. Θα το πάρω, ωραίο. Αποκλειστική η Αγγλία. Φεύγουμε τώρα. Φεύγουμε, ρε Χριστό, πάμε. Ξέρεις γιατί. Πάμε, ρε, είναι ο Σάκ εκεί. Συγγνώμη. Ο Σάκ. Ο Νίκ Σάκ. Είναι στο Λονδίνο. Πώς να περάσεις, ρε φίλε. It's coming home. Πώς να περάσεις, ρε φίλε. It's coming home. Δεν σε κελαρίδι, πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Κλείσε, πάρε, λοιπόν, πες μια media mark. Χρωστάς. Δίνουμε τους νικητές, δίνω και media mark, δίνω και Μπέργκλερ που χρωστάω. Και Μπέργκλερ, γιατί χθες πήρα. Όλα. Πήρα και μάλλον. Αύριο εδώ θα είσαι, εδώ θα είσαι. Εδώ, ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα έρθω. Με Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης θα έρθει αύριο. Λες να λείπω. Αν θα πας για μπάνιο, όπως θες. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Θα είναι ο Παπαδόπουλος, κανόνισε, δεν σε αφήσει να μιλήσει για Άρη ούτε για ένα δευτερόλεπτο να ξέρει. Λοιπόν. Ένα-ένα λοιπόν. Χθες πήρα τηλέφωνο, μου λέει: sorry Μάρια, ρε παιδιά, λέω, σας έχω κάνει βιντεάκι, διαφήμιση ένα το άλλο. Ούτε για αστείο, μου λέει: πέφτει ξύλο. Πήρα τηλέφωνο στις 8 και 20. Πριν τον αγώνα, 40 λεπτά. Λέω: δεκτών, πρώτα να εξυπηρετηθούν οι ξένοι, όχι οι δικοί μας. Αυτό είναι, άμα έχεις γνωστό. Πήρα λοιπόν στο Μπέργκλερ, στο 2314-007-722 και μου λέει: ρε φίλε, ούτε για αστείο. Πάρε, λέει, στο ημιχρονάκι. Οκ, εκεί δεν ήθελε, είχε περάσει η ώρα. Μπέργκλερ, το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, μεταμορφώσεως 25, δίπλα στο πρώην Δημαρχείο Καλαμαριάς, νυν Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Πραγματικά αξίζεται. Με τι είπα εγώ, μεταμορφώσεως 5, συγγνώμη, μεταμορφώσεως 5. Για σήμερα, τι να επιλέξω, για σήμερα επιλέγω Magic Mushroom, ψωμάκι μπριός, μπιφτέκι, μοτσαρέλα, σωτέ μανιτάρι, ντομάτα, ρόκα, μαγιονέζα τρούφας και κέτσαπ από το Μπέργκλερ, διανομή σε ολάκερη την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, έτσι, καραμπουρνάκι, Βυζάντιο, Αϊγιάννης, μεγάλη χάρη του, Αρετσού, Νέα Κρίνη, εκεί πέρα. Τώρα στο 2314-007-722 η τηλεφωνική επικοινωνία με το Μπέργκλερ. Μηνυματάκι άλλο δεν χρωστάω. Να δώσουμε τους νικητές για των δύο διαγωνισμών. Γιάννης Κότσιρας, Μίμης Χατζούδης και Ανίτα Παρασκευοπούλου. Μίμης Χατζούδης και Ανίτα Παρασκευοπούλου. Και για τον Ορέστη, η πρεμιέρα απόψε και καλοτάξιδο θα πάει σε όλη την Ελλάδα, η παραστασάρα αυτή από το ΚΔΒΕ. Θάλια Φάσια, Ρίτα Παρασκευαίδου και Χριστόφορος Κωνσταντινίδης. Θάλια Φάσια, Ρίτα Παρασκευαίδου και Χριστόφορος Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, κοντά μας εννοείται και σήμερα σε όλο αυτό το χαμό που έγινε εδώ στην Τρόικα ήταν η Media Markt. Αν ζεσταίνεσαι, δεν χρειάζεται να περιμένεις άλλο. Πηγαίνεις τώρα σε ένα κατάστημα Media Markt ή μπαίνεις στο mediamarkt.gr και αγοράζεις κλιματιστικό με τιμές εκτόσεων. Και επειδή στη Media Markt μπορείς να τα έχεις όλα, μπορείς να ζητήσεις και εγκατάσταση από εξεδιώνες συνεργείο. Έτσι θα είσαι σίγουρος πως το κλιματιστικό σου θα πιάνει το maximum και όχι σχεδόν το maximum της απόδοσής του. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Λοιπόν, αύριο κανονικά εδώ πέρα Τρόικα με Τσαλτίδη, με Ασλαμή και με Παναγιώτη Παπαδόπουλα για να ουρλιάξει και αυτός για την Αγγλία μας, η οποία ήταν, είναι και θα είναι ο φωτεινός φάρος του ποδοσφαίρου.
τόσο μα τόσο απλά. Στους φίλους του κροατικού ποδοσφαίρου, να έχετε μια καλή ηλιόλουστη μέρα.